Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα, όπως και κάθε μεσημέρι, εκπομπή αναλυτής για να δούμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και πανελλαδικής επικαιρότητας με την ματιά του αναλυτή. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, 5 Απριλίου 2022 και θα ξεκινήσουμε να δούμε λοιπόν όλα τα θέματα μέχρι και περίπου τις 4.30 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε και σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή. Θα έχουμε συνδέσεις και με την Κομωτινή. Σε λίγα λεπτά θα δούμε και τα όσα συζητήθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, αλλά θα συζητήσουμε και μια κυκλοφοριακή μελέτη που παρουσιάστηκε από πλευράς του Αντιδημάρχου, του κ. Μουτσάκη, αλλά και κάποιων εκπροσώπων από επαγγελματίες οδηγούς σήμερα το πρωί, που αφορά και την πλατεία Καπνεργάτη και την κυκλοφορία που θα έχει εκεί πέρα ο δρόμος. Είναι γενικότερα μια πολύ πονεμένη ιστορία αυτή η οποία πρόκειται να γίνει εκεί με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με αυτό στην συνέχεια της εκπομπής, όπως επίσης και με το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με το ΔΠΑΕ της Καβάλας, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται πάει να γίνει κατάργηση τμήματος της φυσικής, που φαίνει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό στη συνέχεια φυσικά και για τους φοιτητές οι οποίοι ήδη σπουδάζουν εδώ ή γενικότερα υπάρχει και η μεταφορά κάποιων φοιτητών, 6.000 μάλιστα στον αριθμό, από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά δοθήσεις της ευκαιρίας και της τεχνολογίας φυσικά, γιατί έχει λίγο ένα, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα λίγο υπολογιστής εδώ. Θα το λύσουμε όμως, δεν υπάρχει θέμα. Διότι γενικά έχουμε και κάποια θέματα να δούμε και από το site μας, το enanews.gr, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς. Έχουμε να δούμε και εκεί κάποια συγκεκριμένα θέματα. Προτού όμως, γιατί θέλει να ξεκολλήσει λίγο, θέλει το χρόνο του ο υπολογιστής για να ξεκολλήσει, είναι αναλόγως τα κέφια του, όπως και όλες τις συσκευές. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ακόμα. Περίμενε. Τώρα, θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του, είπαμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο μέχρι να δούμε και την πρώτη ζωντανή σύνδεση από την Κομωτινή. Να δούμε λίγο και με τη βοήθεια του Γιάννη από την ΡΟΗ. Και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου αυτό το θέμα, το οποίο έγινε χθες, παρουσιάστηκε χθες και μάλιστα και μέσα από την εκπομπή το παρουσιάσαμε. Έχουμε τις επόμενες βλέψεις από πλευράς της Εγνατία Aviation, της εταιρείας, για το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα της Καβάλας. Αεροδρόμιο Λιδία φαίνεται πως θα το ονομάσει η εταιρεία και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώτες εργασίες. Μας μίλησε χθες και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Αλέξης Πολίτης, για την πολύ σημαντική αυτή επένδυση, η οποία θα προχωρήσει μέχρι να ανοίξει λοιπόν και ο υπολογιστής για να μας κάνει τη χάρη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε και με τη σύνδεση από την Κομωτινή, αλλά και με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας από το enanews.gr. Βίντεο με το προσχέδιο του αεροδρομίου του Αμυγδαλεώνα, όπως σχεδιάζει να το μετατρέψει η Εγνατία Aviation, έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία. Το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα άρχισε να κατασκευάζεται το 1947 με χρηματοδότηση του σχέδιου Marshall των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε αυτό εγκαταστάθηκε μονάδα της πολεμικής αεροπορίας με την ονομασία Αεροπορικό Απόσπασμα Καβάλας. Το 1985 ξεκίνησε η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στη Χρυσούπολη. Από το 1997 έγινε η πεντεγκατάσταση του αεροπορικού αποσπάσματος, αφήνοντας ουσιαστικά ανενεργό το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα. Έτσι λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια και μετά από πολλά προβλήματα, αξιοποιείται το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, περνώντας έτσι για 40 έτη στην εταιρεία Εγνατία Aviation. Για κάτι που θα φέρει σημαντικά ωφέλη στην τοπική κοινωνία του Αμυγδαλεώνα, αλλά και όχι μόνο στο σύνολο της Καβάλας, τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αμυγδαλεώνα, Δημήτρης Πουρσαϊτίδης.
οι εργασίες εμείς που κατοικούμε εκεί και βλέπουμε έχουν ξεκινήσει ήδη. Ο κ. Λιμπεράκης είπε ότι αυτό το καλοκαίρι θα μπορούν να γίνονται απογειώσεις και προσγειώσεις. Αυτή τη στιγμή γίνονται ο αεροδιάδρομος εκεί στο αεροδρόμιο. Από ό,τι ακούσαμε, το χρονοδιάγραμμα για να γίνει όλα αυτά που μας παρουσίασαν είναι 5 με 6 χρόνια. Εγώ βλέποντας τις εργασίες που γίνονται τον τελευταίο καιρό στον Αμυγδαλώνα, πιστεύω ότι οι εργασίες όλες θα τελειώσουν πολύ γρηγορότερα από το χρονοδιάγραμμα που μας παρουσίασε η εταιρεία και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Από το 2012, όταν πρώτη φορά ανέκυψε το θέμα της αξιοποίησης του παλιού αεροδρομίου του Αμυγδαλώνα, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Όλοι προφανώς έχουμε ενδιαφέρον να αξιοποιηθεί αυτό το παλιό αεροδρόμιο, περιουσιακό στοιχείο, θυμίζω, της πολεμικής αεροπορίας, του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, όπως όλα αυτού του τύπου τα αεροδρόμια ή τα παλιά στρατόπεδα. Πραγματικά, μέχρι να φτάσουμε στην κατακύρωση του διαγωνισμού και την έναρξη τοπικής επένδυσης, αντιμετωπίστηκαν κατά καιρούς πάρα πολλά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια και δεν πραγματοποιούνταν τελικά η σύμβαση μεταξύ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και της εταιρείας, προφανώς και ήταν προφάσεις, διότι η αλήθεια είναι ότι πολλά από τα εμπόδια τα οποία θεωρητικά υπήρχαν δεν άλλαξαν με τις καινούργιες διαπραγματεύσεις που είχαμε με το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Οπότε κάποια θέματα ήταν απλώς προφάσεις και όχι αντικειμενικά προβλήματα. Η βάση της σύμβασης παρέμεινε σχετικά η ίδια και όπως αποδεικνύεται στο τέλος, τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν ήταν τόσο εύκολα ξεπεράσιμα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει και προηγουμένως. Εκεί ουσιαστικά ήταν και η πολύ μεγάλη βοήθεια και η πολύ μεγάλη αφοσίωση, θα έλεγα, από τον Υπουργό μας, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο, αλλά και από τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε προχθές διαστόματος των ανθρώπων της Εγνατία Aviation, αλλά και διαστόματος του Υπουργού του Νίκου του Παναγιωτόπουλου, νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη και είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή για την Καβάλα. Εγώ δεν σας κρύβω χθες, κύριε Τζιμιδάκη, ότι επισκέφθηκα την αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή, τις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου αεροδρομίου, όπου ο κύριος Λιμπεράκης μου έκανε μια ευρεία ξενάγηση σε όλο το μήκος και το πλάτος της έκτασης στις οποίες επιχειρούν ήδη αυτοί οι άνθρωποι. Είδαμε δηλαδή μηχανήματα να δουλεύουν ακόμα και μέρα Κυριακή. Είναι οι χρόνοι, όπως σωστά είπατε, δεν θυμίζουν χρόνους ελληνικού δημοσίου. Σε αυτό σίγουρα βοήθησε και η παρουσία του Υπουργού στο συγκεκριμένο Υπουργείο, μιας και κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία ούτως ή άλλως ταλανίζουν εδώ και μια τεσσαρακονταετία περίπου το δημόσιο βίο, ξεπεράστηκαν πολύ πιο γρήγορα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μιλάμε για μια επένδυση εν μέσω κοσμογονίας και εν μέσω, αν θέλετε, ενός κλίματος πολύ κακού για επενδύσεις. Δεν θα πει. Εν κατακλείδη, δεν φαίνεται να δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα στις κατοικίες των στρατιωτικών που διαμένουν στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα, καθώς από ό,τι φαίνεται αναβαθμίζονται και κατασκευάζονται νέες, σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογραφεί από την Εγνατία Aviation. Θα πω λοιπόν ότι και η σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στα τέλη του χρόνου και ψημοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προχθές με την υπογραφή του κ. Παναγιωτόπουλου, προβλέπει την δημιουργία 4 νέων κατοικιών και τη διατήρηση 2 των παλιών, συνολικά είναι 6 κατοικίες. Ναι. Άρα προβλέπει 4 νέες κατοικίες να κατασκευαστούν. Εκτιμώ ότι θα ανακαινιστούν και οι 2 υπάρχοντες, οπότε συνολικά θα έχουμε το αποτέλεσμα τις 6 νέες κατοικίες για να στεγάσουν τα στελέχη. Μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση λοιπόν, η οποία προχωράει, κυρίες και κύριοι. Και νέο αεροδρόμιο Λιδία από εδώ και πέρα. 2 αεροδρόμια για την Καβάλα. Ποιος θα το περίμενε μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να έχουμε τελικώς την αξιοποίηση του αεροδρομίου. Λοιπόν, λύθηκε το πρόβλημα με τον υπολογιστή. Πάμε να δούμε κάποιες πρώτες ειδήσεις μέσα από το site μας, το 1news.gr. Έχουμε την ανακοίνωση του ΕΦΕΠΑΕ, η οποία κάνει λόγο ότι βαίνει επιτυχώς προς ολοκλήρωση η δράση Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω COVID-19. Υπάρχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στοιχεία. Μπορούμε να τα δούμε, θα το ανοίξω
μια ευθύς αμέσως, για να έχουμε μια εικόνα και να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς μέχρι και σήμερα, μέχρι να περάσουμε στην πρώτη ζωντανή μας σύνδεση. Κατανομή ετοιμάτων καταβολής χρηματοδότησης Ανατολική Μακεδονία Θράκη 100 αναπεριφερειακή ενότητα. Όπως βλέπουμε λοιπόν, έχουμε στο σύνολο της περιφέρειας 22.200 υποβληθέντα αιτήματα καταβολής. Από αυτά βλέπουμε ότι τα 20.000, δηλαδή περίπου το 95%, έχουν πιστοποιηθεί. Δηλαδή έχουν προχωρήσει και προχωράει η πληρωμή τους. Από εκεί και πέρα τι έγινε πάλι. Πάλι πρόβλημα μας βγάζει. Wait. Αναμονή. Δημόσια δαπάνη 53.133.533,93 ευρώ, 53 εκατομμύρια, ποσοστό εξυπηρέτηση, αυτό που σας είπα πριν, 94-95%. Αυτό σημαίνει ότι μετά και από την παρέμβαση του ΕΦΕΠΑΕ, έχουμε μία πάρα πολύ καλή κυκλοφορία όσον αφορά το θέμα των προγραμμάτων και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα του COVID-19 και έτσι προχωράει με επιτυχία το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για αναπεριφερειακή ενότητα τώρα, πάμε να δούμε αναπεριφερειακή ενότητα. Καβάλα, 5.342 υποβληθέντα, τα 5.077 έχουν ήδη πιστοποιηθεί. Ποσοστό εξυπηρέτησης 95%. Βλέπουμε ότι η Καβάλα επίσης έχει τη μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη, ήτι 12.441.575 ευρώ, με τη Θάσο 15 εκατομμύρια συνολικά, τα οποία θα δοθούν προς τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω του COVID-19, αυτά τα προγράμματα που τρέχει πλέον ο ΕΦΕΠΑΕ. Η Καβάλα δηλαδή βλέπουμε ότι είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα, η οποία είναι και ψηλά γενικότερα στη δημόσια δαπάνη και τρέχουν ικανοποιητικά, πάρα πολύ μάλιστα ικανοποιητικά, τα αιτήματα και έχουν πιστοποιηθεί. Μόνο η Θάσος φαίνεται ότι υπάρχει ένα 88% προς το εξυπηρέτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί ήδη έχουν εξυπηρετηθεί πάρα πολλές επιχειρήσεις και θα εξυπηρετηθούν μέχρι τουλάχιστον και το τέλος, όπως τουλάχιστον έχει πει και εκπρόσωπος του ΕΦΕΠΑΕ, μέχρι το τέλος του 2022 όλες οι επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι έχει υπάρξει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από πλευράς των εργαζομένων του ΕΦΕΠΑΕ και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχει τρέξει το πρόγραμμα και είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Με ένα σύντομο, χαιρετισμό από τον κύριο Μαλαφέκα, μια σύντομη αναφορά, τον πρόεδρο του ΕΦΕΠΑΕ. Μια δράση τεραστίων διαστάσεων σε επίπεδο αξιολόγησης, πιστοποιήσεων και πληρωμών για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο μεγάλος όγκος ελέγχων, ετοιμάτων, καταβολής και ακολούθωση πληρωμή των επιχειρήσεων έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τον ΕΦΕΠΑΕ. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει προχωρήσει ικανοποιητικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είχε ξεκινήσει προ κάποιων μηνών, είχε γίνει ένα serial, αν θυμάστε το τι ακριβώς είχε γίνει τότε, και τώρα βλέπουμε ότι και με την σχετική παρέμβαση του ΕΦΕΠΑΕ έχουμε την οριστική λύση και την πληρωμή τελικά, αυτό που θέλαμε, και την ικανοποιητική ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης από πλευράς του ΕΦΕΠΑΕ. Τώρα, πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότσι από την Κομωτινή, την βροχερή Κομωτινή. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Απόστολε. Η βροχή σταμάτησε. Έχει συννεφιά βέβαια, έχει και λίγο παραπάνω κρύο για Απρίλιο μήνα. Ενεργειακή κρίση, πόλεμος. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ότι βγήκαμε από το Δουνουτού, βέβαια το χρέος διπλασιάστηκε. Ο πληθωρισμός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε διψήφιο νούμερο τον Απρίλιο μήνα. Και η εστίαση βέβαια ψυχοπονά θα λέγαμε. Έχουμε δίπλα μας εδώ το μέλος της ΟΕΒΕΣ Νομοροδόπησης, τον κύριο Αντώνη Καμπουρίδη. Κύριε Καμπουρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα κύριε Καμπουρίδη. Αρκετά τα προβλήματα για την εστίαση. Η κυβέρνηση μας τα παρουσιάζει ότι όλα είναι καλά, όλα λυμμένα. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτό που έχει σχέση με την οικονομική κρίση. Τελείωσε ο κορονοϊός, ξεκίνησε ένας άλλος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος, που δεν μπορεί να αντέξει καμία επιχείρηση. Η αγορά έχει ερημώσει, δεν κινείται κανένας. Είτε ανοίγουν το απόγευμα, είτε το πρωί, αλλά και το ίδιο είναι τα μαγαζιά.
Αυξημένα τα τρόφιμα, αυξημένα τα ρεύματα. Δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Κάθε μέρα είναι διαφορετική τιμολόγηση στο ίδιο προϊόν. Αυτή η κατάσταση, κάτι πρέπει να κάνει ο υπουργός σου, ο κ. Γεωργιάδης. Ναι. Να πιέσει τους εμπόρους, να πιέσει τα μάρκετ, να βάλουν πλάτη και αυτοί. Εμείς μας ζητούσε να βάλουμε κάποια στιγμή πλάτη οι εστίες του κ. Γεωργιάδης, αλλά ας βάλουν πλάτη και κάποιοι άλλοι για μας. Δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε τα πράγματα, έχουν ξεφύγει εντελώς. Δεν μπορείτε, κύριε Καμπουρίδη, πλέον να επιβιώσετε, δηλαδή. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αυτό καταλαβαίνουμε, και γενικότερα δεν υπάρχει και η κίνηση η οποία αναμένεται. Το πρόβλημα που έχει κάθε επιχείρηση στην αγορά, οποιαδήποτε και να είναι, είτε εμπορική, είτε εστίαση, είτε βιοτεχνία, το ίδιο πρόβλημα έχει και το κάθε νοικοκυριό. Έχουν αυξηθεί τα πάγια, ναι, του κάθε σπιτιού. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Δεν γίνονται αγορές, δεν γίνονται καταναλωσίες. Έχουν σταματήσει τα πάντα. 10 η ώρα το βράδυ η πόλη μας είναι άδεια, έρημη. Λες και γίνεται πόλεμος εδώ. Οι επιχειρηματίες αντέχουν τελικά ή υπάρχουν κάποια λουκέτα? Έχετε υπόψη σας τι γίνεται στην Κομωτινή? Λουκέτα ξεκινήσανε, μπαίνουν στο δικό μας το χώρο και πολιτήρια, πουλάνε επιχειρήσεις. Δεν μπορούν να αντέξουν. Το μόνο που αντέχουν είναι να χρεώνονται, να χρεώνονται, να χρεώνονται. Κάποια στιγμή όμως και το κράτος, αυτό το χρέος, είτε είναι κράτος που το κίζει και αυτό, οτιδήποτε υποχρέωση έχει απέναντι στο κράτος, είτε λέγεται ασφαλιστικό, είτε λέγεται φορολογικό κομμάτι, θα τα ζητήσουν και θα το κίζουν. Το ίδιο κάνουν και οι ιδιωτικές ή ΔΕΗ, ηλεκτρικές επιχειρήσεις ενέργειας. Το ίδιο κάνουν και οι προμηθευτές μας. Δηλαδή, δεν μπορεί να σε κρατήσει κάποιος. Έχεις χρήματα, αγοράζεις. Δεν έχεις χρήματα, το κλείνεις, πας σπίτι σου. Τέλος. Ναι, αυτό, αυτό. Είναι θα βγουν πάρα πολλοί επαγγελματίες στην ανεργία. Ταμείο ανεργίας. Λες και το είχαν σκεφτεί πιο μπροστά, ότι και για μας πρέπει να κάνουμε ταμείο ανεργίας. Έτσι ακριβώς. Αυτό, κύριε Καμπουρίδη. Η κατάσταση είναι επίσης τραγική, παιδιά. Η κυβέρνηση, ναι, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Αυτό είναι το θέμα. Σε αυτό το θέμα θα σας πάω. Σε αυτό το θέμα θα σας πάω. Αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί, πιστεύετε ότι δεν επαρκούν τελικώς, κύριε Καμπουρίδη? Θέλετε σίγουρα αυτά περισσότερα. Αυτά είναι κοροϊδία. Αυτά είναι για παιδικό σταθμό. Ναι. Για τα μέτρα αυτά που έχει ανακοινώσει τώρα για τη βενζίνη. Ναι. Είναι για παιδάκια παιδικού σταθμού τώρα. Δηλαδή δουλευόμαστε. Υποτιμάνε το επίπεδο νοημοσύνης. 10 λίτρα βενζίνη έχει αυτή τη στιγμή 20 ευρώ. 10 λίτρα ηλιέλαιο έχει 32 ευρώ. Για μας είναι ηλιέλαιο. Πρώτη ύλη για την εστίαση. Πρώτη ύλη είναι για μας. Η οποία δεν μπορούμε να κάνουμε πώληση. Είναι προϊόν βασικό για να δημιουργήσουμε να κάνουμε πώληση. Δεν γίνεται μέσω αυτού πώληση. Έχουν ανεβεί τα πάγια μας εντελώς. Σωστά. Τώρα, κύριε Καμπουρίδη, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και στα λουκέτα και επειδή αυτό γενικότερα είναι μια συνάρτηση όλων των πραγμάτων, της έλλειψης της κίνησης που δεν υπάρχει κίνηση και το αναφέρατε κι εσείς, των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και των ανατιμήσεων, και επειδή εσείς έχετε ένα εστιατόριο, έχετε ένα χώρο εστίασης, σε τι κατάσταση βρίσκεται, ας πούμε, τώρα τις πρώτες ύλες, για παράδειγμα το ηλιέλαιο που αναφερθήκατε ή τις τηγανιτές, τις πατάτες δηλαδή που πρέπει να τηγανίσετε, όλα αυτά σε τι βάση τιμών, πού κυμαίνονται? Έχουμε κάνει κάποια αύξηση, ναι, όταν το ηλιέλαιο ήταν στα 21 ευρώ. Ναι. Τώρα πήγε στα 32. Πρέπει να κάνουμε αύξηση, αλλά δεν έχουμε καταναλωτική δύναμη. Δεν υπάρχει κόσμος. Αυτό. Καταλάβατε. Και έχετε ήδη σκεφτεί, δεν ακόμη και για... δύναμη. Ναι, έχετε ήδη σκεφτεί ακόμη και για μείωση του προσωπικού, γιατί αυτό είναι αλυσίδα. Στάνταρ είναι αυτό. Και οι επιχειρήσεις που κλείνουν, δεν κλείνει και καταστρέφεται ένας επιχειρηματίας, δεν αποφασίζει να το κλείσει. Ναι. Από πίσω υπάρχει αλυσίδα. Προμηθευτές, προσωπικό. Δηλαδή, κλείνει μια επιχειρήση και καταστρέφονται πάρα πολλές οικογένειες από πίσω. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό να συμβαίνει. Μάλιστα. Είναι καταστροφικό για όλους. Μείωση προσωπικού. Εγώ πιστεύω ότι οι πιο πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν επιφυλακή, το στάνταρ.
γυρίσουν. Ό,τι μπορούν να γυρίσουν, δηλαδή με τους λιγότερους που μπορούν. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκίνησε όταν μας αφήσαν, μας ανοίξανε πριν, μετά την καραντίνα, ναι. Το οποίο δεν χαλάρωσε. Είμαστε όλοι με προσωπικό επιφυλακής και τώρα, εργασία ναι. ίδιοι για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Τώρα υπάρχουν και οι αποφάσεις τώρα, σχετικά... η κατάσταση δεν ελέγχεται. Υπάρχουν και οι αποφάσεις, κύριε Καμπουρίδη, σχετικά και με τα μέτρα του κορονοϊού. Έρχεται Πάσχα, να πούμε, και παραμένει το όχι, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες πληροφορίες τους ανεμβολίας τους στην εστίαση, το οποίο βλέπουμε ότι παραμένει αυτό και δεν λέει να φύγει. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό? Θα πρέπει ενδεχομένως να επιτραπεί ο χώρος και στους ανεμβολίας τους? Σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργηθεί, εκτός από την Ελλάδα. Κάτι γίνεται. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην εστίαση, ναι. μέγιστα. Δηλαδή, κορονοϊός υπάρχει στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Δεν υπάρχει κορονοϊός. Για να ξέρουμε λίγο και τι λέμε. Από την άλλη πλευρά... καταργήσανε τα πιστοποιητικά τα πάντα. Αυτό με τα πιστοποιητικά. Οι έλεγχοι γίνονται ακανονικά, κύριε Καμπουρίδη. Από την, στην από πόλη τα μας, καταστήματα. Στο μέγιστο. Στο μέγιστο. Από τα καταστήματα είναι στάνταρ και η έλεγχη από την αστυνομία στην πόλη μας στο μέγιστο. Μάλιστα. Δεν Μάλιστα. σταμάτησαν να γίνονται έλεγχοι, ποτέ. Μάλιστα. Τώρα... Και εμείς έχουμε κουραστεί με αυτό, όσο και να φαίνεται παράξενο. Καλά, είναι λογικό. Κύριε Καμπουρίδη, έχουμε φτάσει και όλοι νομίζω έχουμε κουραστεί με αυτή την κατάσταση, δυστυχώς. Τώρα, προτού σας αποδεσμεύσω, επιτρέψτε μου μία ακόμη ερώτηση, γιατί αναφερθήκαμε και στο θέμα του προσωπικού. Και εσείς είπατε ο ίδιος ότι υπάρχουν σκέψεις ακόμη και από συναδέλφους σας να βρεθούν στην ανεργία, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχετε υγειονομική, έχετε ενεργειακή κρίση, όλα αυτά δυστυχώς τα κουβαλάει ο επαγγελματίας. Έχουμε μια απεργία την Τετάρτη. Η εστίαση θα συμμετέχει? Εμείς από την Ομοσπονδία μας έχουμε κάνει ένα δελτίο τύπου και το έχουμε... Ναι. Στην απεργία δεν συμμετέχουμε εμείς, απλώς έχουμε κάνει μία διαμαρτυρία και έχουμε βγάλει ένα δελτίο τύπου χθες το αποφασίσαμε ένα συμβούλιο, το οποίο έχει μεγαστεί σε όλα τα ΜΜΕ. Ναι. Αυτή θα είναι η διαμαρτυρία που θα κάνουμε. Στο σχετική ανακοίνωση δηλαδή θα προχωρήσετε σε αυτήν ναι. την διαμαρτυρία, κύριε Καμπουρίδη. Θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, ωστόσο, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο κανονικά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, κανονικά. Βγάλαμε μόνο δελτίο τύπου. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε τώρα και το τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια, γιατί όπως είπε ο συνάδελφος ο Κώστας, ο Τοτοκότση στην αρχή, βγήκαμε από το Δούνου του, επίσημα από τα μνημόνια, το ένα το άλλο. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι ίσως ξαναμπούμε με ακόμα μεγαλύτερα χρέη, με ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, όσο έχει συνεχίζεται. Μπει η κάθε. Ναι. Έχει μπει σε μνημόνιο η κάθε επιχείρηση και το κάθε σπίτι. Με άλλον τρόπο βγήκε το κράτος και μπήκε η κάθε επιχείρηση σε μνημόνιο να χρωστάει υποχρεώσεις από το 2 χρόνια από θέμα κορονοϊού, συν τώρα και το κάθε σπίτι. Απλά πράγματα. Έτσι, σωστά. Πρέπει να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες του. Λοιπόν, κύριε Καμπουρίδη, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία για ακόμη μια φορά από την Κομωτινή και τον συνάδελφο Κώστα Τοτοκότση. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα, Απόστολα, από την Κομωτίνη. Καλό απόγευμα. Πάμε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε και συνέχεια φυσικά στις ειδήσεις από το site μας, που όπως είπαμε έχουμε αρκετά, δεν τα προλάβαμε να τα δούμε. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις. Εκπομπή αναλυτής συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, όπως είπαμε, είχαμε σήμερα το πρωί μία σύσκεψη στο Δημαρχείο της Καβάλας, εκεί όπου ετέθη το ζήτημα το κυκλοφοριακό, το οποίο θα συζητηθεί. Συζητήθηκε μας και ξεκίνησε η συζήτηση σχετικά με το θέμα και ακούστηκαν οι πλευρές που αφορούν
και τους οδηγούς, τους επαγγελματίες οδηγούς, ταξί, αστικό, υπεραστικό, κτέλ καβάλας, γιατί γενικά τώρα με τις εργασίες που θα γίνονται εκεί και για την ανάπλαση της πλατείας και με το φυσικό αέριο θα γίνεται λίγο ένας μικρός χαμός, θα το συναντήσουμε δηλαδή σίγουρα αυτό και όσοι φυσικά είναι στο δρόμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Ιωαννίδη, είναι ο πρόεδρος των οδηγών, του Σωματείου Οδηγών Ταξί της Καβάλας. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, αφού είμαστε ακόμη μια μέρα στο επάγγελμα, δεν είμαστε καλά. Έτσι, έτσι, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Για πείτε μας τώρα, επειδή παρουσιάστηκε αυτή η μελέτη, έγινε μια πρώτη συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκομένων σήμερα στο Δημαρχείο, τι τέθηκε επιτάπητος και σε τι στάδιο βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξιαστικά, υπεραστικά, σε συνάντηση με τον κύριο Μουντζάκη και με τον κύριο Τσοπάνογλος, αντίστοιχα Δημοτική Αστυνομία και Τροχέα, να δούμε πώς θα μπορούμε να κάνουμε την πόλη μας πιο εφικτή στη μετακίνησή της, λόγω του προβλήματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τα έργα που γίνονται λόγω του φυσικού αερίου. Ναι. Ήδη σε πολλά σημεία όπου ξεκίνησε το φυσικό αέριο, αντιμετωπίστηκαν πολλά προβλήματα, αντίστοιχα και από την αστική συγκοινωνία και από τα ταξί, λόγω ότι υπάρχει η δυσκαιρότητα της μετακίνησης. Και είναι λογικό. Ναι, οι προτάσεις που δοθήκαν από εμάς, αντίστοιχα σαν μέσα μαζικής μεταφοράς, ήταν να μπορούμε να παροτρύνουμε τον κόσμο να μην κατεβάζει τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης και γιατί τουλάχιστον να είμαστε ευέλικτοι να μπορούμε να βοηθήσουμε στη μετακίνηση των πολιτών μας. Εμείς σαν ταξί, λόγω του πετρέλαιου που έχει πάρει τρομερή ανάκαμψη, ναι, τα ανταλλακτικά και όλα, κρατήσαμε σταθερές τιμές στο 3,40, δεν επιδιώξαμε κάτι παραπάνω γιατί ξέρουμε ότι πλέον το πάζλο διαλύεται και το πάζλο είμαστε όλοι εμείς, όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα. Σωστά. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε να είμαστε εξυπηρετικοί στον κόσμο. Από εκεί και μετά προσπαθούμε για το καλύτερο. Το ταξί είναι 24-24 ώρες στο πλευρό του πολίτη. Τώρα, κύριε Ιωαννίδη, επειδή είπαμε έγινε αυτή η συζήτηση σήμερα, ξεκίνησε και ετέθη τώρα από ό,τι άκουσα να μην κατεβαίνουν τόσο με τα οχήματά τους οι καβαλιώτες. Βέβαια αυτό ξέρετε ότι είναι φύση αδύνατον, το βλέπουμε δηλαδή, ειδικά αν έχουμε καμιά βροχερή μέρα ή τώρα που πλησιάζει τουριστική περίοδος θα έχουμε σίγουρα και περισσότερη κίνηση. Θα το δούμε δηλαδή αυτό στο κέντρο, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε. Και τώρα με τις εργασίες οι οποίες γίνονται, σίγουρα θα δημιουργηθεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί στην πλατεία Καπνεργάτη, ειδικά όταν θα κλείσει και ο Δός Κύπρου τώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω κατά πόσο, ειδικά τώρα αυτό που είπατε και είναι πολύ σωστό, κάποιος ο οποίος θα διπλοπαρκάρει ή οτιδήποτε θα κάνει, θα δημιουργεί μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο, άμα τυχόν έχουμε τέτοια δυσάρεστα περιστατικά. Σίγουρα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Καβάλα είναι υποχωρεσμένη σε αυτοκίνητα γιοταχή και αντίστοιχα έρχονται και αυτοκίνητα από χωριά και άλλους συναφείς νομούς. Με αποτέλεσμα ήδη ο ιστός της πόλης είναι πάρα πολύ μικρός, δεν υπάρχουν χώροι στάσεις στάθμευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο όγκος του αυτοκινήτου να δημιουργεί κυκλοφοριακό κουφούζιο στη δικιά μας νευρολογία. Και τώρα φανταστείτε, τώρα ξεφεύγει από την Αγία Βαρβάρα, θα κατεβεί στην Κουντουριώτο και μετά θα διασχίσει την Ομόνια. Και αντίστοιχα μετά θα κάνει παρακλάδι σε όλη την Καβάλα. Οπότε η Καβάλα αντίστοιχα θα γίνει ένα μεγάλο εργοτάξιο. Συνηθούμε λοιπόν στους πολίτες της πόλης αυτής να μπορούν να αφήσουν τα αυτοκίνητα στις οδούς, στα σπίτια τους. Η Καβάλα, εντάξει, είναι λίγο... πώς να το πω, δεν μπορείς να τον επιβάλλεις να μην κατεβάσει το αυτοκίνητό του. Αλλά να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός μέσα της μαζικής μεταφοράς. Αυτό επιδιώκουμε. Mm. Αφήσουν τα αυτοκίνητα στο σπίτι. Η Καβάλα είναι κατηγορική, είναι αμφιθεατρική. Μπορούν να κάνουν και τη γυμναστική της ανθρωπαιδεία τους. Πράγμα που δεν με συμφέρει να το λέω σε μένα, προς Θεό να πούμε. Οι μέρες μεγαλώνουν, ο ήλιος βγαίνει, είναι καλύτερος πλέον καιρός. Και στην άνοδο τους θα προτιμήσουν αντίστοιχα εάν θέλουν να πάνε με ταξί ή με λεωφορείο. Ναι, μάλιστα. Τώρα, αυτό όσον αφορά το θέμα για την πλατεία Καπνεργάτη, όπως είπατε και εσείς, γενικότερα
στο σύνολο εκεί τριγύρω θα έχει γίνει ένα εργοτάξιο, θα επιφέρει σίγουρα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Δηλαδή, εγώ, εσείς το κάνετε πρόταση, αλλά δεν βλέπω να τηρηθεί. Εντάξει, γιατί κυρίως και οι καβαλιώτες έχουν και ένα μάξι, θέλουν να κατεβούν να κάνουν τη δουλειά τους, οτιδήποτε. Εσείς προτείνετε και συστήνετε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε σίγουρα πρόβλημα, εγώ το ξαναλέω, σίγουρα θα δούμε κυκλοφοριακά προβλήματα, ίσως δούμε και κάποια μικρά τρακαρίσματα, μας το ταπευχόμαστε φυσικά και με τίποτα δεν θέλουμε να συμβεί. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε και επειδή το συζητήσατε σήμερα, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια πρόταση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής για το εάν μπορεί να υπάρξει κάτι για να μην το δούμε αυτό. Δηλαδή, γιατί θα συμπέσει τώρα, ας πούμε, το ένα με το άλλο, δηλαδή οι εργασίες του φυσικού αερίου και οι εργασίες στην κρατιά καμεργάτη, και επειδή θα κλείσουν δρόμοι, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια πρόταση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής προς αυτό, πέρα από τις δικές προτάσεις που τις καταθέσατε και καλώς πράξατε. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να το θέσεις να πεις ότι θα γίνει κάτι. Γιατί είναι στην κρίση του κάθε συμπολίτη μας. Δηλαδή και μέτρα να πει να εφαρμόσει η δημοτική αστυνομία και αντίστοιχα η αστυνομία, αν οι συμπολίτες μας δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα, ότι πλέον με τα έργα που θα γίνουν στην πόλη θα μπλοκάρουν τα πάντα. Είναι στην κρίση του καθενός. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ναι. Αστυνομία, για παράδειγμα. Με το μαστίγιο να βγουν να μαστιγώνουν τον κόσμο, αν θέλει όσο κατεβάσει, αυτή να το κατεβάσει. Είναι στη συνείδηση του κάθε πολίτη. Καλά, ναι, συνείδηση του κάθε πολίτη να το παρατήσει και όπου να είναι το αμάξι για να πει κάνω 2 λεπτά και να κάνει 20 λεπτά. Έτσι. Και αυτό είναι συνείδηση του κάθε οδηγού πολίτη. Να το πούμε και αυτό. Το βλέπουμε, δηλαδή δεν είναι κάτι, ακόμη και τώρα που δεν γίνονται εργασίες. Αλλά τώρα είπατε τη λέξη κλειδί, αστυνομία. Έχει ενημερωθεί η αστυνομία ή έστω και η δημοτική αστυνομία. Θα υπάρχει εκεί στο σημείο να βλέπει τι γίνεται. Υποσχεθήκανε τόσο αντίστοιχα και η δημοτική αστυνομία και η τροχέα ότι θα προσπαθούν να κάνουν όσο πιο γίνεται ομαλή την κυκλοφορία. Από εκεί και μετά ποια μέτρα θα λάβουν αυτοί, αυτοί τα γνωρίζουν. Δεν μπορούμε να τους πούμε να πούμε βγάζετε μπουκάκια και γράφετε, βγάζετε γερανούς και σπονευτική. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Καλά, ναι, θα εφαρμόσουν τον νόμο κατά το δοκούν. Ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Λοιπόν. Γιατί είμαστε παραβάτες πολύ εμείς οι καβαλιώτες. Δυστυχώς. Λοιπόν. Όταν έρχεται ο άλλος στην πιάσα το αυτοκίνητο, στην πιάσα τη ταξί και αφήνει και μένω το αμάξι του και το λες φίλε μου, εδώ είναι χώρος εργασίας και λέει ένα λεπτό το κλειδόν και σκόμα και φεύγει, καταλαβαίνετε. Καλά, αυτά θα τα συναντήσετε κύριε Ιωαννίδη, να ξέρετε. Εσείς που θα είστε και στο δρόμο, σίγουρα, δηλαδή σας το λέω κανονικά. Και επειδή να καταλάβετε, γιατί δεν είμαι μοναδικός, τουλάχιστον το βλέπουμε ότι σίγουρα θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα, έχω και ένα μήνυμα ενός φίλου τηλεθεατή, ο οποίος την καλησπέρα μας να δώσουμε. Ήδη παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στην οδό Κολοκοτρώνη με τις εργασίες στο φυσικό αέριο, μας μεταφέρει ο φίλος τηλεθεατής. Και σίγουρα θα συναντήσουμε και στην Καπνεργάτη. Μας λέει, πόσο μάλλον δε όταν είναι κεντρικός δρόμος η Καπνεργάτη. Κολοκοτρώνη είναι μια οδός η οποία είναι εδώ πέρα πίσω στην Αγία Βαρβάρα, οπότε εντάξει, είναι μια οδός που λες ότι δεν θα έχει τόσο πολύ κίνηση. Στην Καπνεργάτη που είναι και κεντρικό σημείο, θα γίνει, εγώ προσωπικά το πιστεύω, το λέει και ο φίλος τηλεθεατής τώρα, θα γίνει το έλα να δεις. Λοιπόν, το ξαναλέω για ακόμη μια φορά, ας ελπίσουμε τώρα αυτή η πρόταση η οποία καταθέσατε κι εσείς, είναι μια πρόταση η οποία είναι σεβαστή, όπως και οι υπόλοιποι πρόεδροι, ο κ. Χαλεπιάδης, ο κ. Μπανταζής από το Αστικό και το Περαστικό έχουν καταθέσει, ή και η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι στην κρίση του κάθε καβαλιώτη. Αυτό που είπατε εσείς δεν μπορείτε να έχετε ένα μαστίγιο, γιατί σίγουρα θα έχουμε. Θα κατεβούνε δηλαδή. Λοιπόν, θα κατεβούνε με τα αυτοκίνητά τους οι πολίτες. Αυτό δεν μπορούμε και βέβαια εμείς να πούμε να μην το κάνουν, έτσι αυτό. Λοιπόν. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Πότε αναμένεται να ξεκινήσει τώρα όλο αυτό? Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπουμε τα έργα είναι ακριβώς μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Προχωράει με αργούς ρυθμούς, αλλά προχωράει. Το θέμα είναι ότι εάν με αργούς ρυθμούς, πιστεύω ότι σε κανένα 2 εβδομάδες το αργότερο θα είναι Κουντουριώτο. Σε 2 εβδομάδες θα είναι στην Κουντουριώτου. Ναι, γιατί αν υπολογίζει την Αγία Βαρβάρα, ότι είναι μέχρι τώρα στην Αγία Βαρβάρα. Μέχρι να προχωρήσουν ήταν Κουντουριώτου και μετά διασχίζουμε Ομονίας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Το παρακολουθούμε. Φυσικά, κύριε Ιωαννίδη, να σας ευχαριστώ. Θα είναι η πιάτσα εκεί στα ταξί, έτσι, δεν θα φύγει.
Ναι, προς το παρόν ξεκινάμε από Κασάνδρου. Ναι. Σταματάει στο τέλος της Κασάνδρου η ανάπλαση. Ναι. Θα περιμένουμε να περάσει το φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι το σωστό, γιατί δεν μπορώ να παρατήσω την πιάτσα μου και να φύγω μια πιο κεντρική πιάτσα της Καβάλας, ναι. Και αφού θα περάσει το αέριο και θα στρωθεί ο τάπητας κάτω, θα ξεκινήσουμε να στείλουμε την πιάτσα, γιατί θα ξεκινήσουμε μετά οι άλλες εργασίες ανάπλασης μέσα στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε πολλά σκηνικά. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Χειροφοριακές αλλαγές θα πραγματοποιούνται Κυριακές. Έργα που θα πετούν μεγαλύτερες κυκλοφοριακές αλλαγές θα πραγματοποιούνται Κυριακές. Κάνουν λόγο επίσης, έκανε λόγο ο κύριος Μουτσάκης, ο αντιδήμαρχος. Θα τον ακούσουμε τώρα. Η δημοτική αστυνομία θα είναι παρούσα με πλέον σήμανση και συνεχή αστυνόμευση. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω, που θα μπορούσε να γίνει, γιατί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Πάμε, το ξαναλέω εγώ άλλη μια φορά και θα το δούμε φυσικά στην πράξη. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα όσα τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Το θέμα της σημερινής μας συνάντησης, συζήτησης, είναι η βελτίωση της εικόνας της πόλης μας και ταυτόχρονα η ασφαλής και εύκολη μετακίνηση στο κέντρο της πόλης. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος των ταξί, ο πρόεδρος των αστικών λεωφορείων και ο πρόεδρος των υπεραστικών λεωφορείων, με τους οποίους ως Δήμος έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι αλήθεια ότι σιγά σιγά τα προβλήματα τα οποία δημιούργησε η πανδημία τα ξεπερνάμε. Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης έχει αποκατασταθεί πλήρως. Τα μαγαζιά και τα σχολεία είναι ανοιχτά και τα ποσοστά της τηλεργασίας έχουν πέσει κατά πολύ. Και πολλοί είναι αυτοί οι συνδημότες μας οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους έστω και για μικρές μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης. Το αυτοκίνητο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εργαλείο της καθημερινότητάς μας. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στο κέντρο της πόλης είναι πολύ περισσότερα από τις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης και αυτό μας δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει παράλληλα και μία πτώση του αριθμού των επιβατών που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι τώρα έφταιγε η πανδημία. Υπάρχουν όμως κάποιες προτάσεις τις οποίες θα ακούσουμε αργότερα από τους εκπροσώπους των αστικών, υπεραστικών και ταξί για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Και αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την ανάπλαση της πλατείας του Καπνεργάτη, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα, αλλά και την τοποθέτηση των αγωγών φυσικού αερίου ακόμα και στο κέντρο της πόλης, τις εργασίες οι οποίες θα ξεκινήσουν στην οδό Τενέδου και την υπογειοποίηση εκεί της γέφυρας της ΑΓΕΤ, θα καταλάβετε ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο έντονο. Η σημερινή συνέντευξη έχει σαν στόχο της να μεταφέρει την κοινή αγωνία μας, αλλά ταυτόχρονα και να δώσει και κάποιες λύσεις, προτάσεις στα θέματα που υπάρχουν ή στα θέματα τα οποία θα δημιουργηθούν. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μια άριστη επαφή, μια άριστη επικοινωνία, συνεργασία με όλους εδώ, αλλά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τίποτα εάν σε αυτό δεν βοηθήσουν ενεργά οι συμπολίτες μας. Να ξεκινήσουμε και να πούμε για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Καπνεργάτη και να σας πω ότι αυτή θα γίνει σταδιακά σε 5 φάσεις. Θα ξεκινήσει πρώτα από την οδό Κασάνδρου, στο επάνω μέρος της, αυτή η οδός η οποία περνάει μπροστά από την Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η κίνηση των οχημάτων από την Ομόνια θα γίνεται μέσω της οδού Δαμιανού και της οδού Κύπρου, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο στην οδό Κασάνδρου. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία της ΔΔΕ, του Δήμου, της ΔΕΙΑΚ και του εργολάβου που θα εγκαταστήσει τους αγωγούς φυσικού αερίου, έτσι ώστε στον χώρο ο οποίος θα ανοίγεται να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες ταυτόχρονα. Έτσι ώστε να μην δημιουργούμε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δεν θα περνάμε στην επόμενη φάση εάν
δεν έχει τελειώσει πλήρως η πρώτη φάση του έργου της ανάπλασης. Και όπως σας είπα, είναι 5 φάσεις, άρα θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει υπόσχεση εκ μέρους του εργολάβου που θα εγκαταστήσει τους αγωγούς του φυσικού αερίου ότι κάποια έργα που θα απαιτούν μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνονται Κυριακή. Από εκεί και πέρα, με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας, τα μαγαζιά θα ενημερώνονται 3 μέρες πριν, θα τοποθετείται κορδέλα επίσης 3 μέρες πριν, τα μαγαζιά θα γνωρίζουν πότε θα μπορούν να πραγματοποιούν την τροφοδοσία τους, θα τοποθετηθεί κάθε τη σήμανση από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας και κόνη και βέβαια θα υπάρχει συνεχής αστυνόμευση, έτσι ώστε στα σημεία τα οποία πραγματοποιούνται αυτά τα έργα να μην υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα. Παράλληλα όμως η αστυνόμευση θα γίνεται και στα άλλα τμήματα του κέντρου της πόλης μας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που επιφορτίζεται η Δημοτική Αστυνομία είναι πάρα πολύ δύσκολο αν βάλετε στο μυαλό σας και την έλλειψη προσωπικού που έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Εδώ και 2 εβδομάδες, λόγω της έντονης πλέον του προβληματισμού που έχουμε για τα έργα, με αφορμή τα έργα φυσικού αερίου που γίνονται στην πόλη μας, προκαλέσαμε αυτές τις σκέψεις με το Δήμο, με το περαστικό κτέλο και με το ταξί, τους εκπροσώπους του ταξί και την τροχιά Καβάλας, στα γραφεία του περαστικού κτέλ Καβάλας, ώστε να δούμε και να προλάβουμε και να αφυπνίσουμε τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Εμείς, σαν περαστικό κτέλ Καβάλας, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε, την πολύ δύσκολη, την οικονομική, ένας λόγος που δεν έχουμε μειώσει τα δρομολόγια μας είναι αυτός, η πρότασή μας να συμβάλλουμε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Καβάλας, της πόλης της Καβάλας. Θέλω να σας πω ότι συνδέω με το νομό όλο της Καβάλας με την πόλη, με πολύ τακτικά δρομολόγια. Συνεχίζουμε να κρατάμε την τιμή στα επίπεδα που ήταν, δηλαδή με ένα 60 εισιτήριο μπορεί να ταξιδέψει κάποιος από κοντινές αποστάσεις από διπλανά χωριά στην πόλη της Καβάλας. Με πολλές προσφορές που κάνουμε είναι προτάσεις μας για μειωμένα εισιτήρια, είναι εξτρά κίνητρα στον κόσμο να ταξιδέψει. Και όλα αυτά στο πλαίσιο μιας αναμόρφωσης συμβατικής της ανάγκης που πρέπει να έχει ο κόσμος για να μετακινηθεί. Να αλλάξουμε τη φιλοσοφία του, ξέρετε, είναι η ευκολία να έχουμε τον κεταχή μας. Αυτή η ευκολία πλέον δεν γίνεται ευκολία όμως, γίνεται δυσκολία. Ένας άνθρωπος που έρχεται στην πόλη και ψάχνει μία ώρα να βρει ένα παρκάρισμα, δεν το βρίσκει, αγχώνεται, ξοδεύει χρόνο, ξοδεύει χρήμα. Εμείς η πρότασή μας είναι να μπει στο περαστικό λεωφορείο με πολύ φτηνό εισιτήριο, θα έρθει με την άνεσή του σε αυτά τα υπερσύγχρονα λεωφορεία, θα κάνει τη δουλειά του και θα φύγει. Και θα συμβάλλει και να έχουμε μια πόλη όμορφη, χωρίς αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που αντιμετωπίζουμε. Άρα η πρότασή μας εμάς στηρίζεται στην καλή συγκοινωνία που παρέχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι σχεδόν κάθε μία ώρα δρομολόγια από όλες τις επαρχίες, από τα διπλανά χωριά για την πόλη της Καβάλας, με πολύ φθηνό εισιτήριο. Και όπως ξαναείπα, ισχύουν οι προσφορές που έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα, που φτάνουν μέχρι και το 50% του αντιτίμου. Μπορεί να ταξιδέψει κάποιος δηλαδή με 2 ευρώ από την Ελευθερούπολη στην Καβάλα, με επιστροφή, να πάει και να έρθει. Νομίζω είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά, ώστε να γίνει μια συνήθεια στον κόσμο να επιλέξει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να σιγά σιγά να λύνουμε τα προβλήματα. Αυτό εδώ που ήθελα να τονίσω εγώ είναι ότι οι πολίτες της Καβάλας πρέπει να εμπιστευτούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να τα υποστηρίξουν σε αυτή εδώ την προσπάθεια επιβίωσης που κάνουμε λόγω της υψηλής τιμής των καυσίμων και τη συχνότητα των δρομολογίων που την κρατάμε μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες της Καβάλας.
Θέλω να πω ότι το αστικό κτέλ είναι ένας φορέας ο οποίος έχει να τραβήξει πάρα πολλά αυτό το διάστημα από εδώ και ύστερα με την εγκατάσταση των αγωγών του φυσικού αερίου. Θα υπάρχουν τρομερές αλλαγές στα δρομολόγια και θα πρέπει να ενημερώνουμε τους επιβάτες όλους για το πώς θα γίνονται τα δρομολόγια. Ξέρετε ότι το ανάγλυφο της πόλης είναι αυτό που είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τα λεωφορεία είναι ογκώδη για τους δρόμους της Καβάλας και δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές. Το έχουμε βιώσει και στην γραμμή των νεκροταφείων που ξεκίνησε από εκεί το έργο του αγωγού και αναγκαστήκαμε να πάμε από τον δρόμο του Κολυμβητηρίου, όπως και τώρα αυτή τη στιγμή που είναι μέσα στην οδό Κολοκοτρώνη, που δεν γίνεται καθόλου το δρομολόγιο μέσα από την οδό Κολοκοτρώνη, γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο φάρδος της οδού να περάσουν τα λεωφορεία. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να γίνει αυτό το έργο, γιατί είναι ένα έργο πνοής για την πόλη της Καβάλας και δεν θα πρέπει να φέρνουμε δυσκολίες στους εργολάβους του έργου, οπότε θα πρέπει όπου περνάει το έργο να μην υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κατεβαίνουν στις δουλειές τους και στα ψώνια τους, για να μπορέσουμε και εμείς να κρατάμε αυτή τη συχνότητα των δρομολογίων. Δεν έχουμε μειώσει καθόλου δρομολόγια λόγω της τιμής. Τα κρατάμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα στηρίξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς οι πολίτες της Καβάλας και θα μπορέσουμε να τους δώσουμε τη συγκοινωνία που θέλουν. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή αναλυτής συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας και θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως από εδώ, στο στούντιο Διαζώσεις, τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Καβάλας και Πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου TAFDA Delta Leader, τον κύριο Μιχάλη Σκορδά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, στους τηλεθέτες. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Όσο μπορούμε. Σημερινή συγκυρία. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Σκορδά. Έχουμε κάποια θέματα να συζητήσουμε. Αρχικά, σχετικά με τα προγράμματα Leader τώρα, γιατί έχουμε περάσει από 1.200 κύματα, υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση τώρα, πολλά πολλά τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητος. Πώς πηγαίνουν... Και η χειρότερη κρίση είναι η πολεμική κρίση αυτή τη στιγμή. Που μαστίζει την Ευρώπη και δεν το έχουμε καταλάβει τη σημασία της ακόμη. Σωστά. Θα την αισθανθούμε στο πετσί όλοι οι λαοί της Ευρώπης, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτό. Σε τι στάδιο βρίσκονται όμως τα προγράμματα αυτά και πόσο έχουν επηρεαστεί? Σε ό,τι αφορά τα δικά μας προγράμματα, η χρονική στιγμή που συζητάμε είναι κρίσιμη. Είμαστε σε διαδικασία αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων των προγραμμάτων αλληλείας. Και λέω των προγραμμάτων, γιατί έχουμε το προνόμιο σαν περιοχή να έχουμε δύο προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλλίας. Ένα που αφορά μια μονοτομιακή προσέγγιση που είχαμε κατεβάσει για την περιφερειακή ενότητα, όχι, δημοτική ενότητα Καβάλας, με συγχωρείτε. Επομένως, η αστική περιοχή της Καβάλας έχει το μοναδικό στη χώρα προνόμιο να έχει ένα δικό της πρόγραμμα στο Ταμείο Θάλασσας και Αλλίας. Είναι η ζώνη που ξεκινάει από το παλιό και καταλήγει στην Καρβάλη, περιέχοντας την πόλη της Καβάλας. Σε αυτό το πρόγραμμα, επομένως, έχουν μπει κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις και κάποιες συλλογικές την προηγούμενη χρονιά. Η πρόσκληση λοιπόν που έληξε τον Δεκέμβριο, στις 15 Δεκέμβρη του 2021 και αφορούσε τις ιδιωτικές επενδύσεις, σε μια πρόσκληση που είχε μεγάλη δημόσια δαπάνη σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας, η δημόσια δαπάνη του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν 2.840.000. Κατεβήκαν 30 προτάσεις επομένως, κυρίως για την πόλη της Καβάλας, που ενσωματώνουν μια ιδιωτική συμμετοχή 2.800.000, συν 3,5 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη, ετούμενη δημόσια δαπάνη. Έχουμε 2.840, συνολικός προϋπολογισμός 7.420. Είναι σε στάδιο αξιολόγησης και ολοκληρώνεται σύντομα η αξιολόγηση αυτού του προγράμματος. Θεωρούμε ότι θα καλύψουμε το σύνολο της ζήτησης εδώ και οι πόροι είναι ικανοί, είναι αρκετοί, τα 2.800 σε σχέση με τα 3,5 που
ετούνται οι επενδυτές μας, υπάρχουν και κάποιες περικοπές, άρα το σύνολο των παραδεκτών προτάσεων θα ικανοποιηθεί. Και έχουμε και ένα δεύτερο πρόγραμμα που εντάσσεται στην υπόλοιπη περιοχή. Στην πολυταμιακής προσέγγιση ήταν γιατί έτρεξαν σε αυτές τις περιοχές το Γεωργικό Ταμείο όπου υλοποιεί επενδύσεις. Εδώ λοιπόν που αφορά τις παραθαλάσσιες ζώνες του νησιού της Θάσου και την παραθαλάσσια ζώνη των Δήμων Νέστου και Παγκαίου, κατεβήκαν 59 προτάσεις που είναι πολύ μικρότερο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εδώ επομένως είχε μια δημόσια δαπάνη 840.000, 2 εκατομμύρια λιγότερο από το προηγούμενο. Έχουν κατεβεί υπερδιπλάσεις προτάσεις, 30 εκεί, 59 εδώ, που ετούνται 5.366.000 δημόσια δαπάνη, που μαζί με τα 542 περίπου της ιδιωτικής συμμετοχής αθροίζουν μια συνολική ζήτηση, ένα πρόγραμμα 10.708.000 ευρώ. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγαλύτερος, το πρόγραμμα σίγουρα είναι πολύ μικρότερο. Θα εξαντλήσουμε κάθε προσπάθεια και σαν αναπτυξιακή και σαν θεσμικό υπόβαθρο της περιοχής μας, οι δήμαρχοί μας, οι βουλευτές μας, για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τους πόρους και να καλύψουμε και εδώ τη ζήτηση, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο πρόγραμμα της Καβάλας, αν και στη δικιά μας προσέγγιση τα πράγματα έπρεπε να συμβαίνουν αντιστρόφως ανάλογα, γιατί είχε την ευκαιρία η πόλη και όχι μόνο η πόλη σε επίπεδο χώρας να γίνει ένα πρόγραμμα αστικής ανάπλασης στην ιδιωτική επένδυση, στον ιδιωτικό τομέα, που δεν είχε την ανταπόκριση τελικά που περιμέναμε, αν σκεφτείτε ότι σε αυτή την πρόσκληση, επειδή τελικά ο ορίζοντας υλοποίησης είναι το 2023, δεν εξειδικεύσαμε μέσα επενδύσεις καταλυμάτων, εξειδικεύσαμε επενδύσεις άλλες, να αναπτύξουμε άλλες μορφές τουρισμού, όπως ιστιοπλοϊκός, ήρθαν πολλά σκάφη, ναι, πέραν και πλέον, αν θέλετε, των αναγκών της περιοχής, και γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι είναι μια πολύ εύκολη προσέγγιση να αποκτήσουν ιστιοπλοϊκό και να πάνε αλλού. Έχουμε επομένως κάποιες δυσκολίες στην αξιολόγηση, θα τις ξεπεράσουμε, θα εξυπηρετήσουμε ακριβώς την τοπική οικονομία, τις τοπικές επιχειρήσεις και, εν πάση περιπτώσει, και σε άλλους τομείς, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών, ταβερνούλες, επενδύσεις στον αλλιευτικό τομέα, αλλιευτικά σκάφη, διάφορες παρεμβάσεις αλλιευτικού τουρισμού. Έχει ήδη προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι, αυτό το πρόγραμμα της Αλίας. Άρα, οπότε νομίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να υλοποιήσουμε δύο πολύ καλά προγράμματα, τα οποία θα λειτουργήσουν και σαν κρίσιμη μάζα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Η πραγματική κουβέντα, η συζήτηση είναι ότι σε αυτήν αργήσαμε συνολικά σαν χώρα, σαν leader. Η γραφειοκρατία αυξήθηκε, η απόρρεια της κρίσης και της υγειονομικής και της οικονομικής. Τα πράγματα έχουν πάει πολύ πίσω. Υπάρχει μια δυσκολία που τελικά, αν προσθέσουμε και την αύξηση των τιμών στα κατασκευαστικά, κατασκευαστικές εργασίες, τα πάντα είχαν ακριβήνει και πριν τον πόλεμο. Φαντάζεστε ότι η εξέλιξη και το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται με παραμέτρους που δεν μπορούσε να τη σχεδιάσει κανένας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν στο πρόγραμμα της Αλλίας. Σε ό,τι αφορά το άλλο, το μεγάλο πρόγραμμα, το Leader του Γεωργικού Ταμείου, που είναι σε εξέλιξη, εδώ υπήρξε μία αρνητική εξέλιξη σε επίπεδο χώρας. Δηλαδή υπήρχαν κάποια θέματα σε σχέση με το σύστημα πληρωμών των επενδυτικών έργων. Όπως γνωρίζετε, και το Leader πάντα αυτό έκανε, πλήρωνε με προκαταβολές που ήταν στους οικείους λογαριασμούς των αναπτυξιακών εταιριών, στον κατατόπιση αναπτυξιακών εταιριών. Άρα με προκαταβολές από την οικία τράπεζα πληρωνόντως σε επενδυτές. Είμαστε πρώτον πυλών μετάπτωση σε ένα νέο σύστημα πληρωμών, όπου το κεντρικό κράτος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός πληρωμών, θα πληρώνει από την Αθήνα. Θα εκαθαρίζουν οι αναπτυξιακές τους λογαριασμούς και θα πληρώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αθήνα. Αυτή η εξέλιξη τελικά αστόχησε στην προετοιμασία των συστημάτων και των θεσμικών εγγράφων και των μηχανογραφικών διαδικασιών, γιατί μέσω ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και πλέον υλοποιούνται οι δαπάνες. Όχι, κλείδωσε ένα σύστημα πληρωμών 3112 για να μεταπέσουμε στο καινούριο. Αστοχήσαμε, γιατί τον Μάρτιο, όπως έλεγαν οι ηθήνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ήταν έτοιμο το νέο σύστημα. Δεν ήταν. Υπήρξε μια τεράστια πίεση από όλες τις περιοχές της περιφέρειας
Γιατί στην ουσία είχαμε αναστολή πληρωμών επενδυτικών σωστά, έργων. Σωστά. Με όλα αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί και αυτή η παράμετρος να επισύρει, με άμεσο επακόλουθο να υπάρξει ένα έγγραφο που και με προσπάθεια του δικού μας του δικτύου, του ελληνικού δικτύου Leader, προέκυψε για επανέναρξη λειτουργίας υφιστάμενου συστήματος πληρωμών του προηγούμενου συστήματος μέχρι τουλάχιστον μια παράταση μέχρι τις 36. Άρα είναι και η πρώτη πληροφόρηση που δίνω στους επενδυτές μας από το κανάλι σας, ότι επανερχόμαστε προσωρινά τουλάχιστον στο προηγούμενο σύστημα πληρωμών και θα καλέσουμε και εγγράφος από αύριο και τις 70 επενδύσεις του προγράμματός μας, να, εφόσον υπάρχει ετοιμότητα, να προσκομίσουν λογαριασμούς για να μπορέσουμε να τους καθαρίσουμε και να τους πληρώσουμε άμεσα. Όλο αυτό το επενδυτικό κοινό ήταν σε αναστολή και περίμενε το καινούργιο σύστημα, ήδη έχοντας υποστεί μια κόπωση 3 μηνών, περιμένοντας επομένως επανέναρξη μιας διαδικασίας πληρωμών. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Είναι μια θετική εξέλιξη. Ας την αξιολογήσουμε έτσι, ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουνίου να γίνουν κάποιες πληρωμές άμεσα και να αποσυμφορηθεί λίγο όλη αυτή η πίεση που υπάρχει σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Αυτό έγινε και με παρέμβαση του δικτύου και της αναπτυξιακής καβάλας. Εντάξει, η αναπτυξιακή καβάλα όπως κάθε αναπτυξιακή μπόρεσε, είναι. Αυτό. Okay. Τώρα, όπως και κάθε αναπτυξιακή εννοείται. Ας περάσουμε λίγο όμως, και επειδή έχετε αναφερθεί ήδη σε κάποια πολύ σημαντικά προγράμματα τα οποία τρέχουν, να μιλήσουμε λίγο για το στόχο της αναπτυξιακής. Γιατί βλέπουμε Κοιτάξτε, ότι... η αναπτυξιακή 30 χρόνια είναι ένα εργαλείο της τοπικής κοινωνίας βάσει του οποίου διεκδικεί την αναπτυξιακή της προοπτική. Τουλάχιστον τα 10 χρόνια όλες οι προτάσεις οι οποίες ήταν παραδεκτές, που δεν είχαν κριτήρια αποκλεισμού, ενταχθήκαν στο πρόγραμμα με τον Α ή με τον Β τρόπο. Άρα υπάρχουν και μεγαλύτερα προγράμματα από εμάς. Ίσως ας πούμε να έχουμε στοχήσει κατά της την προετοιμασία των προσκλήσεων, στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, στην ενημέρωση των μελετητών. Θα μπορούσαμε να είχαμε τουλάχιστον στο Γεωργικό Ταμείο πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε, υλοποιούμε 70 προτάσεις, εκ των οποίων οι 68 προκύψανε από τις αξιολογικές διαδικασίες και άλλες 2 ενταχθήκαν σε τρίτο χρόνο μέσα από διαδικασίες που υποδείξαμε κι εμείς για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε επομένως το θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης μέσω παρεμβάσεων του Κεντρικού Υπουργείου, μάλλον μέσω αιτήσεως προς το Κεντρικό Υπουργείο, ετοιμάτων θεραπείας και μπορέσαμε να εντάξουμε άλλες 2 τέτοιες επενδύσεις. Έχουν απορριφθεί με κριτήρια αποκλεισμού. Κριτήρια αποκλεισμού είναι βασικά έγγραφα που ζητούνται σε μια πρόσκληση. Μια βεβαίωση χρήσης για την καταλληλότητα του οικοπαίδου να κάνει ένα κατάλημα, παραδείγματος χάρη, ναι, η οποία δεν υπάρχει στο φάκελο υποψηφιότητας. Ένα πιστοποιητικό βαρόν που βεβαιώνει το εν λόγω οικόπεδο είναι ελεύθερο βαρόν για να μπορέσει να δεχθεί μια επένδυση. Μια φορολογική, μια ασφαλιστική ενημερότητα που μπορεί να είναι κριτήριο σε ό,τι αφορά τις πρόσκλησεις που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Δυστυχώς, για τέτοιους αστείους λόγους, απορρίφθηκαν 24 προτάσεις. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτό, η αναλογία, αν θέλετε, που ξεπερνάει το 20%, 20-30%, με κριτήρια αποκλεισμού, θεωρώ ότι είναι μία ήττα για το τοπικό πρόγραμμα, μία ήττα για την τοπική κοινωνία. Θα μπορούσαμε, επομένως, οποιαδήποτε πρόταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παραδεκτή, εντάχθηκε σε επίπεδο χώρα στο πρόγραμμα. Άρα, εδώ είναι ένα θέμα, πρέπει να αυξήσουμε, επομένως, την επικοινωνία, αν θέλετε, τη μεταξύ μας σχέση, τη μεταξύ μας διαβούλευση, την προετοιμασία μιας πρόσκλησης, την προετοιμασία τελικά μιας αξιολογικής διαδικασίας, ώστε και αντιληπτή να είναι και να μην αστοχεί σε αστείους λόγους όπως αστοχήσαμε εμείς. Αυτό. Οπότε, κύριε Σκορδά, κάνετε και το κάλεσμα και προς όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν και με το πρόγραμμα, να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, να έρθονται και σε επικοινωνία και με την αναπτυξιακή. Έτσι, σαφέστατα, ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Αυτό. Και με την αναπτυξιακή και ίσως και εμείς πρέπει να δούμε λίγο πιο ευρύτερα την ενημέρωση του κόσμου, να αποκτήσει μια συνέχεια, να αποκτήσει μια συνέχεια και σε περιόδους που δεν υπάρχει πρόσκληση, που προετοιμάζονται οι προσκλήσεις, να αποκτήσει μια συνέχεια ενημέρωση για την επόμενη προγραμματική περίοδο, που θα κομίζει επίσης πολλούς πόρους.
και να δούμε και τη συμπληρωματικότητα των προγραμμάτων σε σχέση με το ΕΣΠΑ, σε σχέση με τον αναπτυξιακό νόμο, ώστε να στοχεύσουμε συνολικά σε σχέση με τα αναπτυξιακά πρότυπα που μπορούν να δημιουργηθούν στην περιοχή μας, είτε τουρισμός είναι, είτε μικρή βιοτεχνία είναι, είτε οτιδήποτε άλλο είναι, υπηρεσίες, για να μπορέσει να ικανοποιηθεί, να εξαντληθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ξέρετε, είναι πολύ κρίσιμο ένας ιδιώτης επενδυτής να θέλει να επενδύσει ένα ευρώ από την ιδιωτική του αποταμίευση και να μην μπορεί να βρει ανταπόκριση όταν τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν. Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό είναι όντως πολύ περίεργο. Από την άλλη, τώρα να πούμε, κύριε Σκορτά, ότι γενικότερα είναι πολύτιμη η συμβολή, όσο και να το έχετε πει ότι έχετε ενδεχομένως, είπατε ότι τοπική κοινωνία δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, αλλά είναι σημαντική συμβολή και επειδή έρχονται κάποιοι. Δεν είπατε ότι δεν υπάρχει, πρέπει να την βελτιώσουμε. Εκτό του καλού είναι το καλύτερο πάντα. Σωστά, σωστά. Υπάρχει συμβολή, όμως πρέπει να την επισημάνουμε, γιατί είναι και τόσα χρόνια. Εσείς μάλιστα είστε συνολικά πάνω από 25 χρόνια στο τιμόνι της αναπτυξιακής. Για το 1995. Μπράβο, μπράβο. 26 χρόνια προσπάθεια για την τοπική οικονομία και καλύτερη ενημέρωση πάνω στα προγράμματα. Έχετε μια πλήρη πλέον ενημέρωση πάνω στα προγράμματα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, νομίζω, και για όποιον επενδυτή ενδιαφέρεται να έρθει να επενδύσει. Κοιτάξτε, έχουμε έναν ευλογημένο τόπο με πάρα πολλές δυνατότητες. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες. Ακόμη και ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα leader, θα επιλέξει ενδεχόμενα κάποιες λίγες επενδύσεις. Θα επιλέξει σε σχέση με την ανάγκη μιας περιοχής ελάχιστες επενδύσεις. Είτε στον τουρισμό, βέβαια, εντάξει, και στον τουρισμό, τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, τουλάχιστον στο νησί της Λάζου, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού. Αλλά γενικότερα σε οτιδήποτε τοπικά προϊόντα, είτε στη Θάσο, είτε στο υπηρετικό τμήμα. Υπάρχει επομένως πάντα μια δυνατότητα σε σχέση με το αναπτυξιακό πρότυπο μιας περιοχής. Ένα πρόγραμμα τελικά προσπαθεί ακριβώς να εντάξει κάποιες επενδύσεις. Το ζητούμενο είναι αυτές οι επενδύσεις να ενταχθούν στο παραγωγικό σύστημα, να δημιουργήσουν οικονομίες και οικονομίες κλίμακος. Δηλαδή, δίπλα στο κατάλημα θα πάει να στηθεί μια ταβέρνα, θα στηθεί ένα μαγαζάκι λαϊκής τέχνης, ένα σούπερ μάρκετ, ένα περίπτερο, ένα κομμωτήριο. Αυτά από μόνο τους συγκροτούν μια μικροοικονομία που συνολικά, ας πούμε, θα δέσουν με την αναπτυξιακή προοπτική και τις ανάγκες κάποιες περιοχής. Ο τουρισμός στη Θάσο είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο τελικά έχει καταστήσει τη Θάσο σαν μια πρώτη οικονομική προτεραιότητα σε επίπεδο νομού. Περιμένουμε, η αγορά της Καβάλας χρόνια τώρα περιμένει τους ασίτες να προκύψουν σε τελική ανάλυση για να μπορέσει να κινηθεί. Επομένως, αυτό είναι μια δυνατότητα, μια ευκαιρία. Πρέπει να την, όχι μόνο να την εκμεταλλευτούμε, αλλά και να την μεγιστοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε μια αντίστροφη, αν θέλετε, κίνηση. Μπορεί να υποστηριχθούν οι εξαιρετικοί πόροι στο φυσικό περιβάλλον του υπηρετικού τμήματος του νομού Καβάλας, το Παγκαίο, ο θρησκευτικός τουρισμός που μπορεί να αναπτυχθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και όχι μόνο. Δυνατότητες στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον να δημιουργήσουμε επομένως μια σύνδεση και μια σχέση, μια δικτύωση αν θέλετε των πόρων, των οικονομικών αν θέλετε συμφερόντων και γενικά ας πούμε να στηριχθεί. Δηλαδή εμείς έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την συνεργασία που το έχουμε εντάξει στη Μαύρη Θάλασσα, συνεργασία επιστοποιημένων από την UNESCO αρχαιολογικών περιοχών με όλες τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Ναι. Είναι ένα τεράστιο project, ένα επιδεικτικό project. Το οποίο σε τι φάση βρίσκεται? Βρίσκεται τώρα κοινή υλοποίηση. Ναι. Επομένως μπορούμε να προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις παραμέτρους της δημιουργικής βιομηχανίας που άπτονται του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και στο κυρίως ας πούμε οι δραστηριότητες οι ανθρωπογενείς και οι επιχειρηματικές, όχι μόνο στο πολιτιστικό περιβάλλον, στο ευρύτερο παραγωγικό περιβάλλον, μπορούμε να τις συνδέσουμε με το πολιτιστικό περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου και έτσι να δημιουργήσουμε μια δικτύωση όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις άλλες περιοχές των χωρών της Μαύρης Θάλασσας που έχουν ανάλογους πόρους. Επομένως, πρέπει ακριβώς αυτό που έλεγα από και προηγούμενα, να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει αυτός ο ευλογημός τόπος να τον αναπτύξουμε. Αυτό. Και αυτό γίνονται, επιτυχάνονται
Αυτοί στόχοι μόνο με συνεργασίες. Αυτό. Βλέπετε γενικότερα συνεργασίες. Οι Δήμοι συνεργάζονται με την αναπτυξιακή. Ναι, εντάξει. Το υπόβαθρο, το μετοχικό της αναπτυξιακής είναι οι τέσσερις Δήμοι του νομού μας. Έτσι. Ναι. Κατέχουν το 90 σχεδόν του μετοχικού κεφαλαίου. Mm. Και, εν πάση περιπτώσει, το υπόλοιπο 10 αφορά τις συνεταιριστικές οργανώσεις που ιστορικά τελικά είχαν μια ουσιαστική συμμετοχή στη μετοχική σύνδεση της αναπτυξιακής εταιρείας. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σκορδά, πραγματικά νομίζω ότι προχωράει πάρα πολύ ικανοποιητικά και τα προγράμματα όπως μας έχετε επισημάνει τώρα. Είναι σε πολύ καλό στάδιο. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει φυσικά. Και αναφερθήκαμε λίγο και στο ιστορικό υπόβαθρο, αν θέλετε, της αναπτυξιακής, σε λίγο το τι ακριβώς γίνεται. Βελτίωση σίγουρα χρειάζεται, όπως λέτε και εσείς, και επικοινωνία. Εντάξει, απλούστατα, έχουμε πλέον αυτή την ανθρωπιστική κρίση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, η οποία θα επηρεάσει και τους πόρους, αν θέλετε, και τις πολιτικές στήριξης των επενδύσεων, αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κουβέντα την οποία θα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα δημιουργηθούν χάσματα στην αναπτυξιακή διαδικασία, όχι μόνο των δικών μας περιοχών, αλλά συνολικά των περιοχών της υπαίθρου όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άπτονται ανάλογων προγραμμάτων και ανάλογων διαδικασιών. Ας το ελπίσουμε πραγματικά, κύριε Σκορδά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την παρουσία σας σήμερα εδώ, διαζώσει στο στούντιο. Και θα τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι έχουμε αρκετά προγράμματα να συζητήσουμε και να αναλύσουμε. Να είστε εγώ καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Με τις καλύτερες ευχές μου για ό,τι καλύτερο επιθυμεί ο καθένας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγα λεπτά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή αναλυτής συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. 5 λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα, σήμερα ημέρα Τρίτη, 5 Απριλίου. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι γίνεται με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, να πούμε ότι το θίξαμε το θέμα πρώτη εδώ και όσον αφορά το τμήμα της φυσικής, το οποίο καταργείται μετά από απόφαση της διοικούσας. Φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν και άλλες εξελίξεις οι οποίες τρέχουν. Αυτό το οποίο διαβάσαμε και πραγματικά μείναμε έκπληκτοι, είναι μάλιστα αναρτημένο και στο 1news.gr, είναι το γεγονός ότι με απόφαση της η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΠΑΕ μεταφέρει 6.000 φοιτητές από την Θεσσαλονίκη στην πόλη των Σερών. Με μια απόφαση η οποία δεν ξέρουμε πώς και γιατί υπάρθηκε. Έχουμε μαζί μας, μέσω σύνδεσης Skype και τον καλησπερίζουμε, το μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου Καθηγητών του ΔΠΑΕ, τον κύριο Περικλή Χατζημίσιο. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίσιο. Καλησπέρα. Ήλπιζα ότι θα είναι καλύτερη στιγμή για να πούμε ευχάριστα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Αυτό. Πραγματικά. Ναι. Και είναι περίεργα όλα αυτά τα γεγονότα τώρα, η αλήθεια είναι, κύριε Χατζημίσιο, τα οποία διαβάζουμε, ακούμε και μεταφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας. Για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τα τοπικά, από την Καβάλα. Έχουμε μία απόφαση η οποία δεν καταλαβαίνουμε πώς και γιατί συνέβη. Τη στιγμή μάλιστα που σε συνομιλία και με αντιπριτάνης εδώ του ΔΠΑΕ, μας μεταφέρουν οι ίδιοι άνθρωποι ότι υπήρχαν εισαγωγές, είχαμε δηλαδή κάποιους εισακταίους για το τμήμα φυσικής, φυσικά αναφέρομαι. Γιατί να πάρθει αυτή η απόφαση και να καταργηθεί εν τη μία ανοιχτή το τμήμα? Μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ γενικότερα, γιατί μιλήσατε για απόφαση. Μάλιστα. Απόφαση επί της ουσίας δεν υπήρξε. Ναι. Αυτό που έχει γίνει είναι, θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να πω λίγο την... Ναι, πάρτε το χρόνο σας. Ναι. Όλη την διαδικασία, η οποία σε εισαγωγικά είναι διαδικασία, καθώς το Υπουργείο, όπως γνωρίζετε, πιθανότητα είχε δώσει μια προθεσμία όλα τα πανεπιστήμια να διατυπώσουν απόψεις όσον αφορά την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισμό της ανώτητης εκπαίδευσης. Ναι. Αυτό εδώ, η προθεσμία αυτή εδώ για όλα τα πανεπιστήμια ήταν 31 Μαρτίου, τελική προθεσμία, γιατί είχε δοθεί και πιο νωρίς. Να πω την αλήθεια, είναι κάτι λογικό, έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο λέει, ρωτάμε τις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Και αυτές, καθώς γνωρίζουν και τα τμήματα τα οποία διαθέτουν και τα επιμέρους προβλήματα και
όλες τις διαδικασίες εντός του Πανεπιστημίου θα στείλουν τις προτάσεις τους. Πολύ σωστό. Ελπίσαμε ότι δεν ήταν κάτι προσχηματικό. Από ό,τι φαίνεται, φυσικά ήταν. Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου και οι κοσμητείες, οι σχολές επί της ουσίας, απάντησαν και υπέβαλαν προτάσεις. Ενώ η προθεσμία ήταν 31 Μαρτίου, προχθές δηλαδή, μία μέρα πριν, ο πρόεδρος της δικούς σας επιτροπής, η οποία δικούσα επιτροπή του Πανεπιστημίου είναι διορισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, έφερε προς συζήτηση τις αλλαγές τις οποίες ήδη έχετε αναφέρει κάποιες από αυτές. Θα σας πω μετά ότι υπάρχουν και άλλες. Και η διορισμένη δικούσα, στην οποία συμμετέχουν και εκλεγμένοι κοσμήτορες, δηλαδή διευθυντές σχολών, όπως λέγαμε παλιά, συζήτησε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο τόσο σημαντικό θέμα χρειάζεται το χρόνο του. Δεν υπήρξε καμία, υπήρχε πίεση χρόνου. Και στο πρακτικό το οποίο πήραμε εμείς, βλέπουμε τις διαφωνίες που υπήρξαν και μάλιστα με διατύπωση συγκεκριμένων επιχειρημάτων από τους κοσμήτορες, κυρίως τους κοσμήτορες που εναντιώθηκαν σε αυτή την πρόταση του Προέδρου της δικού σας. Το περίεργο είναι ότι το πρακτικό της δικού σας επιτροπής δεν περιέχει κανένα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αλλά ούτε τελική απόφαση. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι σίγουρα περίεργο, γιατί και διακινείται στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και νομίζω ο ίδιος ο πρόεδρος δικού σας έχει δηλώσει ότι υπάρχει απόφαση. Δεν υπάρχει μια τέτοια απόφαση και αυτό προκαλεί τον οποιοδήποτε να διαβάσει το πρακτικό το οποίο έχει αποσταλεί στο Υπουργείο. Στα πρακτικά, άρα, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια απόφαση η οποία να λέει, κύριε Χατζημίσιο, αυτές τις αλλαγές τις οποίες προαναφέραμε. Αυτά μπορεί να τα δει ο καθένας ο οποίος έχει πρόσβαση στο πρακτικό και δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Καταλαβαίνετε ότι όταν γίνεται μια ψηφοφορία πρέπει να γίνει τελικό αποτέλεσμα. Και επίσης, μετά πάντα στα έγγραφά μας βάζουμε ότι ποια είναι η τελική απόφαση του οργάνου το οποίο συνεδρίασε. Επίσης, να τονίσω εδώ πέρα ότι όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, με εξαίρεση δηλαδή το δικό μας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που πρότεινε μία αλλαγή, η οποία είχε συμφωνηθεί με τα τμήματά του, όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δηλώσανε ρητός, και αυτό υπάρχει στη διάθεση του καθενός, έχει κυκλοφορήσει και αυτό σαν είδηση, ότι δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή σε αυτή τη φάση, κυρίως γιατί το 2018 και 2019 πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια ενσωματώσανε τμήματα των πρώην ΤΕΗ, αλλά ναι, και δημιουργήσανε καινούργια τμήματα, γίνανε ανακατατάξεις, οπότε χρειάζεται ο απαραίτητος χρόνος να τρέξουν τα προγράμματα σπουδών, τα οποία τονίζω είναι σε διαδικασία πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος σπουδών 4 ή 5 ετών, που είναι η τυπική διάρκεια ενός προγράμματος σπουδών, ώστε να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αλλαγές, οι οποίες, όπως καταλαβαίνουμε, δεν έχουν συμφωνηθεί, δεν έχουν συζητηθεί καν. Έτσι, μια συζήτηση, μια δικούσα επιτροπή, ενώ ήδη υπήρχαν αποφάσεις τμήματων, προτάσεις των τμήματων του Πανεπιστημίου και από τις κοσμητείες, από τις σχολές, υποβάλαμε προτάσεις μετά από συζητήσεις εσωτερικά. Ναι. Και παρόλα αυτά, εδώ η δικούσα επιτροπή, τα περισσότερα μέλη της μπήκαν στη διαδικασία να συζητήσουν και δυστυχώς να λέμε ότι υπάρχει απόφαση, ενώ δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Στο πρακτικό δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια απόφαση. Περίεργα πράγματα. Ναι, αυτό είναι απίστευτο, κύριε Χατζημίσιο, που μας λέτε τώρα. Πάμε όμως τώρα, φτάσαμε βέβαια σε σημείο, αυτό που είπατε και εσείς και ο ίδιος ο πρόεδρος να το έχει δηλώσει, ότι ισχύουν αυτές υπάρχει απόφαση δηλαδή, ενώ δεν υπάρχει. Ποια είναι η δική σας η θέση τώρα? Αρχικά, ας μείνουμε στην Καβάλα για το τμήμα κατάργησης της φυσικής. Είναι προς σωστή κατεύθυνση κάτι τέτοιο, πιστεύετε? Και ήδη, προτού απαντήσετε, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση και από τους αντιπρίτανες του Πανεπιστημίου πλέον της Καβάλας για μεταφορά, αν θέλετε, προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση, έτσι? Ναι. Εγώ θα δηλώσω, παρόλο που καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων στην Καβάλα και φυσικά των φοιτητών, των καθηγητών, όλου του προσωπικού, διοικητικού προσωπικού και υπολείμων και γονέων και όλων αυτών που σχετίζονται με τα τμήματα της Καβάλας, όπως αντίστοιχα και των υπόλοιπων πόλεων του Πανεπιστημίου. Όλα αυτά εδώ είναι σίγουρα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη. Θα πω γενικά όμως ότι οποιαδήποτε απόφαση ή συζήτηση για οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται μέσω κάποιες διαδικασίες. Εμείς και στην Καβάλα νομίζω κάνανε τα τμήματα κάποιες προτάσεις,
Απάντησαν δηλαδή στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου, της δικής της επιτροπής να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Οπότε δεν γνωρίζω αν υπήρχε κάποια τέτοια πρόταση. Νομίζω πως δεν υπήρχε. Αυτή η συζήτηση που λέτε για σωμάτωση ή για μετακίνηση κάποιων τμήματων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο είναι κάτι το οποίο από το πρακτικό καταλάβαμε ότι το ανακοινούν συγκεκριμένα μέλη της δικού σας, τα οποία ανήκουν, αν δεν κάνω λάθος, στον κόμβο της Καβάλας, στην Πανεπιστήμιο Πόλη της Καβάλας. Ναι. Εδώ πέρα λίγο να προσέξουμε και να σας απαντήσω και επί της ουσίας, γιατί ναι, όλα αυτά δεν θεωρείται είναι ουσιαστικά, αλλά να το πούμε πολύ απλά. Το Πανεπιστήμιο, όπως και κάθε δημόσιος φορέας, ακολουθεί κάποιες διαδικασίες που προβλέπονται. Αυτές οι διαδικασίες οδήγησαν στο να απαντήσουν τα τμήματα το τι πιστεύουν με επιχειρήματα. Έτσι. Δεν λέμε ότι κάποιος απλά δηλώνει το τι θέλει, αλλά επιχειρηματολογεί και καταγράφονται αυτά τα επιχειρήματά τους όλων των τμήματων γραπτός και είναι διαθέσιμα και στο Πανεπιστήμιο προφανώς, τα οποία τα υποβάλλουμε, αλλά στον οποιοδήποτε θα κληθεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις. Αυτό η διαδικασία έχει γίνει. Ναι. Τώρα, γιατί ξαφνικά μέσα σε μια συνεδρίαση δικού σας, μία μέρα, λίγες ώρες πριν το Πανεπιστήμιο απαντήσει στην πρόσκληση του Υπουργείου για προτάσεις να τίθενται ζητήματα τα οποία προφανώς δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε είναι θέμα λίγων ώρων να αποφασίσουμε, έτσι. Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τα μέλη, τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής, του Πανεπιστήμιου μας, και τα μέλη της δικού σας τα οποία κάνουν αυτές τις προτάσεις. Κύριε Χατζημίσιο, άρα εσείς φυσικά είστε αντίθετος σε αυτό το οποίο ήρθε για ψήφιση την τελευταία στιγμή για κατάργηση του τμήματος της φυσικής. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς για το ΔΠΑΕ εδώ πέρα στην Καβάλα. Από την άλλη όμως δεν θεωρείται και σωστό σωστή οποιαδήποτε συζήτηση η οποία γίνεται περί Δημοκριτίου. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω για τμήματα, εγώ κρίνω τη διαδικασία. Και άμα θέλετε μετά να σας μιλήσω για το δικό μου τμήμα, το οποίο ξέρω καλά. Όπως βλέπετε, δεν αποφεύγω την ερώτησή σας, αλλά είναι ζητήματα τα οποία υπάρχει διαδικασία που εξήγησα πριν. Δεν είναι θέμα μιας απλής απόφασης, μια απλής ψηφοφορίας, η οποία όπως σας εξήγησα πριν δεν προέκυψε κανένα αποτέλεσμα. Με κάνει να σκέφτομαι λίγο πονηρά ότι γιατί να μην καταγράφεται ένα αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας. Γιατί να μην καταγράφεται η απόφαση. Ναι. Προφανώς για πολλά από τα θέματα και από τα ζητήματα και τις προτάσεις που τέθηκαν από τον πρόεδρο της δικού σας δεν υπήρχε απαραίτητη πλειοψηφία. Αυτό προκύπτει από την ανάγνωση του πρακτικού. Μάλιστα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον είπαμε συζήτηση, πρέπει να γίνει μια συζήτηση, η οποία έχει γίνει από τη μεριά των τμήματων των κοσμητικών. Δεν είναι μια συζήτηση την οποία αποφύγαμε εμείς σαν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Ναι. Είναι πράγματα τα οποία μας ξενίζουν, είναι θέμα δημοκρατίας, γιατί είπαμε ποια είναι η διαδικασία την οποία ακολουθούμε σε κάθε θέμα. Το Πανεπιστήμιο στέλνει ίσως δεκάδες έγγραφα κάθε εβδομάδα και στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλα υπουργεία και σε άλλες υπηρεσίες και ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με τα όργανα του και αυτά που προβλέπουν. Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά και το θέμα των ΣΕΡΟΝ, εκεί όπου ξαφνικά μεταφέρονται 6.000 φοιτητές, καταρχάς ισχύει κάτι τέτοιο, κύριε Χατζημίσιο, και αν ισχύει, είναι πολύ περίεργη η ιστορία, πολύ περίεργη υπόθεση. Σε ποια τμήματα θα πάνε όλοι αυτοί οι φοιτητές? Άσχετα αν τυχαίνει να είμαι καθηγητής, να υπηρετώ ως καθηγητής σε ένα από αυτά τα τμήματα που μετακινούνται. Όπως βλέπετε και στο τμήμα φυσικής θα διατύπωσα την συγκεκριμένη άποψη που είναι άποψη και του Συμβουλίου των Καθηγητών των Διδασκόνων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, στο οποίο όπως είπατε σωστά είμαι ένα από τα μέλη. Η συγκεκριμένη αλλαγή για τις ΣΕΡΕΣ, η οποία προτείνεται, αφορά τρία τμήματα της Σχολής Μηχανικών. Ναι. Το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος, το οποίο καταργείται. Μικρό σχόλιο εδώ πέρα. Όταν όλοι συζητάνε για το περιβάλλον και φαίνεται ότι θα είναι το κυρίαρχο θέμα σε πολλές συζητήσεις, εμείς καταργούμε ένα τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος. Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό είναι σαν σχόλιο και προφανώς ποτέ δεν υπήρξε κάποια τέτοια συζήτηση. Τα δύο άλλα τμήματα τα οποία. Το ένα το δικό μου, το τμήμα μηχανικών πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων, συγχωνεύεται με το τμήμα μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών των ΣΕΡΟΝ. Επί της ουσίας μιλάμε για μια ακόμα καταστροφική ενέργεια, γιατί ένα τμήμα, το μεγαλύτερο τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας,
από μεριά καθηγητών, από μεριά ερευνητικών προγραμμάτων. Έχουμε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία τρέχουν. Έχουμε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, δηλαδή έχουμε πολλά πράγματα με 100 τουλάχιστον εταιρείες και φορείς της πόλης συνεργασίες, με πανεπιστήμια της Ελλάδας, του εξωτερικού, ερευνητικά κέντρα κτλ. Πραγματοποιούν τον στρατηγικό σχεδιασμό, διαρκώς παρακολουθούμε τους ποιοτικούς δείκτες και όλα αυτά εδώ. Συγχωνεύεται με το τμήμα των ΣΕΡΟΝ και φυσικά μετακινείται στις ΣΕΡΕΣ. Καταλαβαίνετε αυτό εδώ τι επίπτωση έχει, όχι μόνο στους φοιτητές και στο προσωπικό του τμήματος, αλλά και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Ένα τμήμα το οποίο είναι πιθανότητα, δεν θέλω να πω στα καλύτερα, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει όλα αυτά εδώ τα θετικά. Το 2019 προήλθε από συγχώνευση άλλων δύο τμήματων, άρα αυτό που λέει και διαδίδει το Υπουργείο ότι θα κάνει συγχωνεύσεις, τις απαραίτητες συγχωνεύσεις. Ναι. Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση με τον κύριο καθηγητή. Κύριε Χατζημίσιο, μας ακούτε τώρα λίγο καλύτερα? Όχι, έχουμε θέμα με τη σύνδεση Skype. Ωραία. Εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε ακουστεί αρκετά πράγματα τον κύριο καθηγητή. Θέλω αργότερα να δούμε λίγο τι γίνεται με τη σύνδεση, που του πάμε σε διαφημίσεις, εκτός αν είναι δύσκολο αυτό τώρα να το κάνουμε, γιατί θέλω να καταλήξουμε λίγο την κουβέντα μας με τον κύριο Χατζημίσιο. Λοιπόν, επειδή έχουμε όμως και το σχετικό ρεπορτάζ, να το δούμε λίγο το χθεσινό το ρεπορτάζ από πλευράς του ΔΠΑΕ, το τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς έχει θέσει η Βρετανία, η Αντιβρετανία δηλαδή, για να δούμε. Αντιμέτωπο με ένα νέο πρόβλημα έρχεται το παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα, όπου όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει εισήγηση για την κατάργηση του τμήματος φυσικής του παράρτηματος. Η συγκεκριμένη απόφαση βρίσκει αντίθετη τη διοίκηση του ΔΠΑΕ Καβάλας και γι' αυτόν τον λόγο την Τετάρτη, 6 Απριλίου, η διοίκηση θα πραγματοποιήσει μια γενική συνέλευση για να επανακαθορίσει τη στάση της διεύθυνσης απέναντι σε αυτή την απόφαση. Αυτό που λέτε ισχύει, παρά το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις που έχουν κάνει τα τμήματα ήταν αντίθετες προς αυτή η οποία τελικά προτάθηκε από το Ίδρυμα, από τη διοίκηση του Ιδρύματος, γι' αυτό το λόγο και δεν έλαβε εκτεταμένες πλειοψηφίες. Από εκεί όμως και μετά εμείς θεωρούμε ότι η Σχολή Θετικών Επιστημών είναι μια σχολή αριστείας, είναι μια σχολή η οποία έχει τρία ιστορικά τμήματα, αυτό είναι το τμήμα χημίας, το τμήμα φυσικής και το τμήμα πληροφορικής, και θα έλεγα ότι η παρουσία τους και στο δικό μας το Πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ακριβώς δεν ήταν η συνέχεια των πρώην τμήματων των ΤΕΗ, αλλά είχαμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, μια καινούρια κουλτούρα η οποία αναπτύχθηκε, και έτσι αυτό θέλουμε να το διαφυλάξουμε. Υπ' αυτή την έννοια έχουμε αποφασίσει Τετάρτη να έχουμε μια γενική συνέλευση σχολή μας, προκειμένου να επανακαθορίσουμε τη στάση μας και την δράση της σχολής πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι από την Τετάρτη το μεσημέρι και μετά θα έχουμε μια επανεκκίνηση του θέματος. Ποια άλλα προβλήματα απασχολούν το ΔΠΑΕ της Καβάλας αυτή τη στιγμή, κύριε Μητρόπουλε? Το ΔΠΑΕ της Καβάλας το απασχολεί το εξής θεμελιώδες πρόβλημα, ότι είναι ένα άθροισμα κόμβων. Έχει 3 κεντρικούς και 4 περιφερειακούς κόμβους, με αποτέλεσμα να είναι ένα συνοθήλευμα καταστάσεων, το οποίο θα πρέπει με έναν τον α τρόπο ή τον β να λυθεί. Δηλαδή έχουμε πολλές ομοειδείς σχολές στα οικονομικά και στις άλλες σχολές. Έχουμε πολλά ομοειδή τμήματα, έχουμε τμήματα τα οποία ενδεχομένως να μην πληρούν τα κριτήρια της πανεπιστημιακότητας, και αντί να λύσουμε αυτά τα ζητήματα, λέμε να καταργήσουμε το τμήμα φυσικής. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή. Λοιπόν, είδαμε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο είχαμε ετοιμάσει και με τη δήλωση του Αντιπρίτανη Καβάλας του ΔΠΑΕ, του κύριου Μητρόπουλου. Επιστρέφουμε και πάλι λίγο στον κύριο Χατζημίσιο. Κύριε Χατζημίσιο, είχαμε ένα θέμα τεχνικό με την σύνδεση. Τώρα νομίζω λύθηκε. Μπορείτε να συνεχίσετε όσον αφορά και το θέμα των καθηγητών. Είχατε αναφερθεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Με ακούτε, έτσι? Ναι, ναι, ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε είναι ότι, επειδή με ρωτήσατε γιατί σχετικά με την μεταφορά των φοιτητών και του προσωπικού στις ΣΕΡΕΣ, είχα αρχίσει και έλεγα και για το τμήμα περιβάλλοντος, νομίζω αυτό το ακούσατε, ναι, ναι, αλλά και για το τμήμα μηχανικών πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων, στο οποίο ανήκω, το οποίο προήλθε από τη συγχώνευση δύο τμήματων το 2019 με δικιά μας απόφαση, η οποία ήταν μια γενναία απόφαση,
των τμήματων μηχανικών πληροφορικής και ηλεκτρονικών μηχανικών, αλλά και το αδελφό τμήμα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, το οποίο και αυτό έκανε το ίδιο γενναίο πράγμα, το οποίο μας ζητάει τώρα το Υπουργείο, ενώ εμείς το κάναμε το 2019, με δικιά μας κιόλας πρόταση. Ναι. Συγχωνεύτηκαν και τα τμήματα οχημάτων, μηχανικών οχημάτων και μηχανικών αυτοματισμού, στο τμήμα το οποίο επίσης μεταφέρεται στις ΣΕΡΕΣ. Άρα κάποιος κάποιος τρίτος θα έλεγε ότι το Υπουργείο ζητάει κάτι λογικό, έναν εξορθολογισμό, τον οποίο από ό,τι φαίνεται κάποια από τα τμήματα τον έχουν κάνει ήδη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ζήτημα, γιατί άκουσα νομίζω ο κύριο Μπαντέκα πριν να κάνει δηλώσεις. Κύριος Μητρόπουλος. Ο κύριος Μητρόπουλος. Ναι, ναι. Είναι ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να αποφασίζεται λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία η οποία έχει δώσει το Υπουργείο. Είναι ζητήματα τα οποία ποτέ δεν τέθηκαν στο παρελθόν, ποτέ δεν συζητήθηκαν και ξαφνικά έρχονται ως προτάσεις από μια δικούσα επιτροπή, η οποία είναι διορισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και δυστυχώς, όπως ανέφερα και στην αρχή της παρέμβασής μου, μόνο το δικό μας πανεπιστήμιο κάνει τέτοιου είδους προτάσεις και κανένα άλλο επί της ουσίας. Γιατί και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αναφέρεται σε μια συγχώνευση δύο τμήματων, η οποία έχει συμφωνηθεί έτσι κι αλλιώς μεταξύ των δύο τμήματων και είναι αποδεκτή από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια προβληματική κατάσταση, μια απόφαση η οποία δεν πάρθηκε ποτέ και φυσικά να πηγαίνοντας στον υπόλοιπο χάρτη βλέπουμε τα υπόλοιπα πανεπιστήμια είπαν ότι θέλουν λίγο χρόνο να τρέξουν τα προγράμματα σπουδών. Το Υπουργείο προφανώς δεν ξέρω για ποιο λόγο αναφέρεται στα δικά μας τα τμήματα, γιατί επί της ουσίας ο κύριος Καΐσης, ο πρόεδρος δικός της Επιτροπής του Πανεπιστημίου μας, επικαλείται την επικοινωνία με το Υπουργείο. Άρα υποθέτουμε ότι έχει γίνει μια συζήτηση η οποία ποτέ δεν ήρθε εις γνώση όχι μόνο των τμήματων και δική μας, αλλά ούτε των μελών της δικούς της Επιτροπής, σύμφωνα με αυτά που μας λένε. Ποτέ δεν συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Άρα δεν γνωρίζουμε κάτι. Και επίσης, αν θέλει κάποιος να ενισχύσει τον κόμβο των Σερών, την Πανεπιστημίου Πολυσερών ή την Πανεπιστημίου της Καβάλας, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Τρόπος είναι, τουλάχιστον για τις ΣΕΡΕΣ, περισσότεροι καθηγητές στα τμήματα, τα οποία τα τμήματα ζητούν, ενίσχυση της στέγασης, ειδικές αιστείες με λίγα λόγια και χίλια δύο άλλα πράγματα τα οποία ζητάμε πάρα πολλά χρόνια και ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει. Το Πανεπιστήμιο πέρσι απορρόφησε γύρω στο 40%. Πάλι έχουμε θέμα με τη σύνδεση. Μάκη, δεύτερο σερί. Λοιπόν, πάμε λίγο διαφημίσεις για να κλείσουμε και την σύνδεση με τον κύριο Χατζημίσιο στο επόμενο μέρος. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα κλείσουμε και την κουβέντα μας, κύριε Χατζημίσιο, πολλά τεχνικά προβλήματα για σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, ας κλείσουμε και την κουβέντα μας. Ολοκληρώστε για να σας αποδεσμεύσω. Τα τεχνικά προβλήματα είναι το λιγότερο. Εδώ πέρα έχουμε προβλήματα και δημοκρατίας αλλά και ουσίας. Αυτό που νομίζω έλεγα και χάσαμε τη σύνδεση ήταν στο κομμάτι της ενίσχυσης των κόμβων. Υπάρχουν λύσεις να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο. Επικαλείται και ο πρόεδρος της δικού σας την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, αλλά εμείς βλέπουμε μια συρρήκνωση. Εξαφανίζονται τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών επί της ουσίας, είτε μέσω κατάργησης είτε μέσω μετακίνησης. Οι φοιτητές μένουν εντελώς ξεκρέμαστοι, γιατί ακόμα και να δοθεί ένας χρόνος, ένα ευλόγο χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, το οποίο αυτό εδώ είναι πιθανότατα θα ακουστεί τις επόμενες ημέρες. Θα πάρουν στην καλύτερη περίπτωση στοιχείο από ένα τμήμα το οποίο δεν θα υπάρχει. Αυτό καταλαβαίνετε πόσο επηρεάζει στην αγορά εργασίας. Δεν θα μπορούν να κάνουν το μεταπτυχιακό τους και το διδακτορικό τους ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον Πανεπιστήμιο, που είναι ένας ζωντανός οργανισμός στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα, πολύ απλά. Η Σχολή Μηχανικών, σύμφωνα με την πρόταση και αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, εξαφανίζει τη Σχολή Μηχανικών. Να μην θυμίσω ότι για ένα εκατομμύριο και ίσως και παραπάνω κατοίκων θα μείνει η πόλη με μια σχολή μηχανικών μόνο στο Αριστοτέλειο. Την ώρα που μιλάμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και διακινείται και σε κυβερνητικό επίπεδο και από εμάς τους ίδιους. Εγώ διδάσκω γνωστικά αντικείμενα
που σχετίζουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι προτεραιότητα για τη Θεσσαλονίκη και δεν είναι προτεραιότητα και για το Υπουργείο. Αλλιώς δεν αντιλαμβάνεται κανείς από εμάς γιατί καλούμαστε να αξιολογήσουμε, να αξιολογούμαστε, να συμπληρώσουμε οτιδήποτε μας ζητήσει το Υπουργείο και τελικά παίρνετε μια απόφαση η οποία δεν υπακούει σε καμία λογική. Μάλιστα. Υπάρχουν 15 κριτήρια, τελευταία κουβέντα, 15 κριτήρια τα οποία βάζει το Υπουργείο Παιδείας και τα τμήματα τα πληρούν όλα αυτά και τα 15. Οπότε δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί με αυτόν τον τρόπο και γιατί προχωράει το Πανεπιστήμιο, ειδικούς επιτροπή, σε μια τέτοια κίνηση η οποία ούτε έχει συζητηθεί ούτε έχει καμία λογική. Μάλιστα. Από όποια μεριά και να το δούμε. Λοιπόν, κύριε Χατζημίσιο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η Λίστο και το Πανεπιστήμιό μας νομίζουμε ότι είναι οι εκλογές άμεσα της καινούργιας Βρετανικής Αρχής και η άμεση παραίτηση όλων των μελών της δικούς της επιτροπής. Καθώς πρέπει, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να αποφασίσουμε και εμείς για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, κύριε Χατζημίσιο. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και θα πάμε ευθύς αμέσως και θα κλείσουμε την εκπομπή και για σήμερα, κύριες και κύριοι. Αρκετά θέματα είδαμε και σήμερα. Το ΔΠΑΕ νομίζω είναι το κυρίαρχο όλων, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα μας απασχολήσει και τις επόμενες μέρες. Αύριο έχουμε τη συνέλευση των θετικών επιστημών επάνω στο Πανεπιστήμιο, εκεί όπου δεν αποκλείεται να έχει ήδη πέσει η συζήτηση στο τραπέζι για την μεταφορά των θετικών επιστημών των σχολών προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θα το δούμε φυσικά αύριο και αυτό. Θα τα πούμε εμείς τώρα και πάλι αύριο. Αύριο βέβαια έχουμε μια στάση εργασίας η οποία έχει προκηρυχθεί από την ΕΣΥΕΜΦ. Θα το παρακολουθήσουμε φυσικά και αυτό. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Ένα Channel με τη Χριστίνα Νεφρέμ, ημέρα απεργίας, επαναλαμβάνω, ή αυριανή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θα τα πούμε και πάλι εμείς εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Γεια σας.